ακραίες οι εξέλιξεις στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Τεράστια επιχείρηση αντιτρομοκρατικής σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας εκτιμά ότι το οπλοστάσιο της οργάνωσης βρίσκεται σε χέρια αστυνομικών και εφέδρων. Νέες συλλήψεις περιφερειακών στελεχών ετοιμάζει η ελληνική αστυνομία σε διαθεσιμότητα τρεις φρουροί βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Καταπέλτης το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ο Νίκος Μιχαλολιάκος, υπαρχηγός ο Χρήστος Παπάς, επιχειρησιακός αρχηγός ο Ηλίας Κασιδιάρης. Οργανωτική δομή κατά τα χιλερικά πρότυπα αποφαίνεται ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός. Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει μέχρι το τέλος το ξερίζωμα και στην απαξίωση της Χρυσής Αυγής διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ο Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε με έμφαση ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής δεν είναι νεοναζί. Είναι άνθρωποι που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και από την ανεργία. Με απόφαση με ημαράκι τροποποιείται ο κανονισμός της Βουλής ώστε να διακοπεί η χορήγηση βουλευτικής αποζημίωσης στους βουλευτές που διώκονται ποινικά σε βαθμό κακουργήματος. Δεν πρόκειται η Βουλή να πληρώνει προφυλακισμένους για κακουργήματα βουλευτές μέχρι η υπόθεσή τους να τελεσυνδικήσει στα ποινικά δικαστήρια, δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής. Και βορρά στο τέρας της αδιέξοδης μνημονιακής πολιτικής το ασφαλιστικό μας σύστημα. Νέα έφοδος στις συντάξεις με εντολή της Τρόικα. Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι καλούνται για μία ακόμα φορά να καλύψουν μαύρη τρύπα 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όρια ηλικίας, επιδόματα, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ εκ νέου στο μικροσκόπιο των διεθνών των κογλίβων. Δεν αντέχουμε άλλα μέτρα, η απάντηση Σαμαρά Βενιζέλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το αποκαλυπτικό δελτίο. Απόντος του Άκη του Παυλόπουλου, ο οποίος έχει μία μικρή ίωση. Αύριο πρώτα ο Θεός θα είναι κοντά μας. Του ευχόμαστε περαστικά, ταχεία ανάρρωση. Είχαμε πει, κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη εβδομάδα ότι σήμερα θα έχουμε να σας δείξουμε μία δημοσκόπηση η οποία ήταν αρκετό καιρό πριν από το φωνικό και μετά το φωνικό του καθηγητή στατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του κ. Επαμινώδα Πανά. Λόγω όμως το ότι έληξε την Παρασκευή η δημοσκόπηση αυτή, δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα το Σαββατοκύριακο με τις ραγδαίες εξελίξεις που είχαμε με τις συλλήψεις μελών, βουλευτών, στελεχών της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό αποφασίσαμε, σαν αποκαλυπτικό δελτίο, να μην την παρουσιάσουμε. Παρακαλέσαμε τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Πανά, με μία άλλη δημοσκόπηση ή να τη συνεχίσει για να δούμε και πριν αλλά και μετά τι θα συμβεί, ούτως ώστε όλα μαζί να τα παρουσιάσουμε εδώ στο αποκαλυπτικό δελτίο για να έχουμε μια σφαιρική πλέον άποψη για το τι συμβαίνει και το πώς αντιμετώπισε, πώς βλέπει ο ελληνικός λαός όλο αυτό το θέμα με το κόμμα της Χρυσής Αυγής ή κατάλληλος με την εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κυρίες και κύριοι, από τη μια μεριά έχουμε το θέμα της Χρυσής Αυγής. Χαμός γίνεται. Κάθε μέρα βγαίνουν καινούρια, είτε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής και τώρα αποφάσισαν να μιλήσουν, είτε όπως λέω εγώ, τα είχαν στα χέρια τους. Το έχω πει πολλές φορές τελευταία. Οι κρατικές υπηρεσίες, η ασφάλεια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, διότι αυτά δεν βγαίνουν μέσα σε 4-5 μέρες να δέσουν, να πάνε στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να έχει τέτοια στοιχεία ούτως ώστε να βγάλει ένα πόρισμα 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, δεν έχει σημασία, σελίδων, χαρακτηρίζοντας ένα κόμμα ως εγκληματική οργάνωση. Άρα λοιπόν πρέπει να προϋπήρχαν στοιχεία κατά την άποψή μου. Από τη μία λοιπόν έχουμε το θέμα της Χρυσής Αυγής που έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και από την άλλη έχουμε την Τρόικα. Η Τρόικα η οποία ήρθε, είδε και απήλθε προς το παρόν. Θα έρθει εδώ πάλι το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για να μας πει, όπως είπε στον Υπουργό Εργασίας, ότι κοιτάξτε, ανοίξτε ασφαλιστικό. Άρα λοιπόν προορίζονται, επειδή έχουμε περίπου 5 δισεκατομμύρια, μια τρύπα μεγάλη, τεράστια πλέον για το 2014, 2015 και 2016, από τώρα, όπως είχε πει και ο Χρυσοχός την περασμένη εβδομάδα, από τώρα πέστε μου τι μέτρα θα πάρετε, είναι αυτά επικουρικές συντάξεις, είναι αυτά συντάξεις γύρατος, είναι φάπαξ, δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρέστε λύσεις, εγώ θέλω να κλείσει η μαύρη τρύπα. Όλα αυτά
Θα τα δούμε. Καλησπέριζω αμέσως τώρα τον Ανδρέα τον Καψαμπέλη. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, Αντώνη. Από το τελευταίο τώρα που είπες, εγώ θυμάμαι και μέχρι τώρα που όλοι δηλώνουν όχι να μας βάζεις πειρασμούς, ότι θα πρέπει να συζητάμε για νέα μέτρα. Και δεύτερον. Εγώ βάζω πειρασμούς. Τι τρόικα έβαλε πειρασμούς. Με το ρεπορτάζ. Και δεύτερον. Και να καλησπέρισω και τον Χρήστο τον Κώστα. Το πρωτογενές πλεόνασμα, πού πήγε. Έχει. Είπαμε όμως, Ανδρέα μου, προχθές το είπαμε μαζί είμαστε, ότι πρωτογενές πλεόνασμα τελικά δεν υπάρχει κατά τη Τρόικα. Δύο παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν. Να ολοκληρώσει λίγο, Χρήστο μου, ο Ανδρέας, Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε συνδυασμό με τις εξελίξεις περί τη Χρυσή Αυγή, υπό την έννοια ότι η κοινωνία παρακολουθεί βεβαίως τις αποκαλύψεις και τις εξελίξεις και πιστεύω ότι όλη η κοινωνία, μηδενός εξαιρουμένου, θέλει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο όσον αφορά τα ποινικά θέματα, δηλαδή κανείς δεν θα βρεθεί που να πει ότι σε εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής χωρεί οποιοδήποτε ελαφρυντικό και τέτοιου είδους εγκλήματα, αλλά την ίδια ώρα η κοινωνία αναρωτιέται τι θα γίνει και με τα ζητήματα που αφορούν την ίδια, χωρίς βεβαίως, σε κάθε περίπτωση εγώ λέω, να εξομοιώνονται. Το έγκλημα είναι έγκλημα και η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα είναι κάτι άλλο που πρέπει να μας απασχολεί παράλληλα βεβαίως, αλλά είναι κάτι άλλο. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η σύλληψη των στελεχών της Χρυσής Αυγής αυτό το Σαββατοκύριακο. Και των βουλευτών της. Και του αρχηγού της. Και του αρχηγού της. Προφανώς, όπως σωστά έλεγες προηγουμένως, τα στοιχεία δεν συνελέχθησαν τα τελευταία τραήμερο, προϋπήρχαν. Βέβαια, μεσολάβησε ένας θάνατος που είναι ένα δραματικό γεγονός και μια δολοφονική ενέργεια. Μια δολοφονική ενέργεια, η οποία ενδέχεται να συσχετίζεται με αυτή τη δράση ή δέθηκε με τα προηγούμενα στοιχεία και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι εγώ δεν θα το παραγνωρίσω ότι αυτή η σύλληψη, η εντυπωσιακή, αυτό το εντυπωσιακό μπαράζ των συλλήψεων. Και συνεχίζεται, θα σου πω. Και σήμερα ακόμα είχαμε συλλήψεις και φρουρούς οι οποίοι φυλάγανε τους βουλευτές. Ο μπαράζ των συλλήψεων συμπίπτει χρονικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη συνάντησή του με τον David Harris, τον πρόεδρο του Αμερικανικού Ισραηλινικού Κομίτη, της Επιτροπής δηλαδή, Αμερικανο-Ισραηλινού Λόμπι. Λόμπι ακριβώς. Και μια εβδομάδα πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, όπου θα υπογραφούν, αρκετά, επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω, πολύ σημαντικές και ενεργειακές, αλλά όχι μόνο, οικονομικές συμφωνίες. Για τους Ισραηλινούς αυτό το αντισημιτικό, ναζιστικό μόρφωμα και με τη δράση ήταν πολύ ενοχλητικό. Για τους Ευρωπαίους η πιθανότητα ένα ναζιστικό αντισημιτικό κόμμα να πάει στην Ευρωβουλή ήταν ενοχλητικό. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ ισχυρή πίεση. Άρα λοιπόν ότι κάναμε, το κάναμε για τους Αμερικανο-Ισραηλινούς ή Ευρωπαίους. Επαναλαμβάνω. Εγώ γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι μετά τη δολοφονία το κουβάρι ξετυλίχθηκε αμέσως. Έτσι. Ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να τα αποχωρήσουμε. Πρώτο πάω στην Ελλάδα. Καλησπέρα την Τάνια Ιακωβίδου. Καλησπέρα, Τάνια μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τον Σπύρο Τρίψα, εκδότη της Ελλάδας αύριο, της εφημερίδας Σταματιάτικης. Να πάω όμως να καλησπέρισω και ερχόμαστε αμέσως μετά την κυρία Ειρήνη Ταουκτσή, Μαρούπα Ταουκτσή, ποινικολόγο, γνωστή ποινικολόγο. Καλησπέρα, αλλά τώρα μου έδωσε πολλά ενάψματα ο κύριος Κώστας. Μόλις γυρίσω το διάλειμμα και τον Αντώνη Μουζάκη, το φοροτεχνικό μας. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Έχουμε να πούμε πολλά, να δούμε πολλά και βέβαια δεν θα αφήσουμε ούτε την Τρόικα, ούτε το νέο τσάκισμα του ελληνικού λαού να φύγουν και να δούμε και για τους φόρους όλα αυτά αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό. Έχεις να πληρώσεις ένα σωρό λογαριασμούς. Πώς? Και σκέφτεσαι. Πού να τρέχεις τώρα? Αφού μπορείς να τους πληρώσεις όλους από το σπίτι σου. iBank Simple Pay. Τώρα πληρώνεις λογαριασμούς και άλλες οφειλές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας αλλά και άλλων τραπεζών χωρίς τρέξιμο. iBank Simple Pay. Πληρώνεις απλά, ζεις απλά. Για αυτούς που γίνονται ένα με τις επιθυμίες τους. Για τους ρυψοκίνδυνους. Για αυτούς που δεν σκέφτονται συντηρητικά. Για όσους θέλουν μία προσφορά που τους έρχεται κουτί. 6 κουτάκια Coca-Cola συν 2 δώρο. Για όλους. Λέγομαι Κώστας Σωτηράκος και δίνω τα πορτοκάλια μου στην Ήβη.
Τα διαλέγω με πολύ προσοχή, γιατί ξέρω πόσο σημαντικός είναι ο χυμός τους για όλους μας. Και χάρη στην ήδη φτάνει στο ποτήρι σας. Νέα ήδη με πορτοκάλια Πελοποννήσου και ροδάκινα Μακεδονίας. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Η ασφαλιστική αγορά με ένα κλικ. Μπες στην insurancemarket.gr, σύγκρινε εύκολα τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, διάλεξε τις καλύψεις που θες και βρες την καλύτερη τιμή. Εξάμεινη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% η καρδιά του αποστάγματος από τη δεύτερη απόσταση. Οι άριστες πρώτες ύλες και η μυστική συνταγή το κάνουν μοναδικό. Απολαύστε το μαύρο ούζο. Με πιστοποιημένη ποσότητα αριθμημένων φιαλών. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. Διπλή απόσταξη για διπλή απόλαυση. Έτσι είναι το καθαρό ούζο. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Έχεις ιδέες. Έχεις όνειρα. Έχεις τη δύναμη να τα πραγματοποιήσεις. Έχεις το New York College. Έλα με τους καλύτερους και σπούδασε. Διοίκηση επιχειρήσεων. Οικονομικά. Ψυχολογία. Πληροφορική. Ναυτιλιακά. Τουρισμό. Διατροφολογία. Αγγλική φιλολογία. Σκηνοθεσία. Επικοινωνία. Διεθνείς σχέσεις. Τώρα. Βιοιατρική και πολιτική μηχανική. New York College. Μαζί δημιουργούμε το μέλλον. Όχι άλλο πετρέλαιο! Αποκτήστε τώρα Levita Pellet Ravenna και κάντε οικονομία έως 60%. Ravenna, και στην ενεργειακή θέρμανση νούμερο 1. Και τώρα δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ravenna. Ατελιέ Ντε Μποτέ. Σπουδές ομορφιάς. 15.000 απόφοιτοι. 75 διεθνή και πανελλήνια βραβεία. Ατελιέ Ντε Μποτέ. 30 χρόνια υπερέχει. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Οι εποχές του χρόνου έχουν μόνο ένα πρωταγωνιστή. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στο ζεστό νερό το χειμώνα. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή σε διάρκεια ζωής ακόμα και στα σκληρά νερά. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στην εμφάνιση. Ηλιοακμή. Παγκόσμιος πρωταγωνιστής στα πιστοποιητικά απόδοσης και στις εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστής στους ηλιακούς όλων των εποχών. Η αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι, πρέπει να λέγεται. Αθέατος κόσμος. Με τον Κώστα Χαρδαβέλη. Για να ξέρετε όσα θέλουν να σας κρύψουν. Από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στο Extra 3. Κι αν γρήγορα φεύγουν τα χρόνια, κι αν τα χιόνια θα έρθουν στα μαλλιά. Νέοι, 100% στημένη χυμή. Κάμπος Χίου. Θα τους αγαπήσετε. Με ένα μόνο γέμισμα μπορεί να διανύσει 1579 χιλιόμετρα. Η αμέσως πιο οικονομική λύση είναι το ποδήλατο. Citroën σε 4 diesel. Κάν το δικό σου χωρίς τέλη κυκλοφορίας με 13.900 ευρώ. Τιμή χαμηλότερη και από αυτή της βενζίνης. Γέννη Ενελάδη μεγαλώνει. Τώρα δίπλα στο αγαπημένο πράσινο και κόκκινο παριζάκι Ενελάδη. Με νέα πλούσια γεύση και 60% λιγότερα λιπαρά. Δοκιμάστε τα. Θα με θυμηθείτε. Υπάρχει μια αξία που μας οδηγεί σταθερά μέσα στο χρόνο. Δίνουμε σημασία στην ουσία. Και τώρα που ξανά τα ουσιαστικά είναι τα πιο σημαντικά, είμαστε πραγματικά δίπλα σε κάθε Έλληνα για να νιώθει ασφάλεια και να κοιτάζει μπροστά. Ασφάλεια Ελληνέτα. Ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Καλέργης, γερά, αντισεισμικά, ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης, 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον καλέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Η ασφαλιστική αγορά με ένα κλικ.
Μπες στην insurancemarket.gr, σύγκρινε εύκολα τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, διάλεξε τις καλύψεις που θες και βρες την καλύτερη τιμή. Εξάμεινη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Σκέφτομαι το παιδί μου κάθε στιγμή της ημέρας, όπως κάθε μητέρα. Και όσο κι αν ξέρω ότι του κάνουν όλα τα χατήρια, για ένα είμαι σίγουρη. Θα μεγαλώσει σωστά με Μιράντα Παπαδοπούλου. Με όλη την αξία των δημητριακών και τα θρεπτικά συστατικά που έχει το μπισκότο. Όπως μεγάλωσα κι εγώ. Μιράντα Παπαδοπούλου. Η γεύση στην ανάπτυξη. Ο ΟΤΕΛ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλλητες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπε στο ΟΤΕΛ.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕΛ. Μαζί είμαστε ένα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Να πάω, πρωτού πάω στον Σπύρο τον Τρίψα και τον Ανδρέα τον Καψαμπέλη, θέλω να δούμε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και το πόρισμα καταπέλτης του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Ως οργάνωση με στρατιωτική δομή που απειλούσε τους θεσμούς και το πολίτευμα, περιγράφει στο πόρισμά του τη Χρυσή Αυγή ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος τοποθετεί χρονικά τη συγκρότησή της το 1987. Εκτός από τις δολοφονίες, τις απόπειρες ανθρωποκτονιών, τους εμπρισμούς και τους εκβιασμούς, ο αντιεισαγγελέας περιγράφει ανάγλυφα πώς τα μέλη στρατολογούσαν σε τάγματα εφόδου, ακόμη και ανήλικα παιδιά 14 έως 17 χρόνων. Στο εννιασέλιδο πόρισμά του, ο κύριος Βουρλιώτης αποδίδει στον Νίκο Μιχαλολιάκο το ρόλο του αρχηγού. Ο αρχηγός καθοδηγούσε, συντόνιζε και υπεδείκνυε τη δράση της οργάνωσης στα μέλη της. Οι εντολές, λόγω της στρατιωτικής δομής της, μεταφέρονταν είτε μέσω του υπαρχηγού Χρήστου Παπά, είτε μέσω των άλλων μελών της ηγετικής ομάδας των συλληφθέντων βουλευτών Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγού, Ηλία Παναγιώταρου και Νίκου Μίχου. Ειδικά για το πουλέν του Νίκου Μιχαλολιάκου, τον Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με το πόρισμα, ήταν ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση των μελών της Χρυσής Αυγής που θα αποτελούσαν τα τάγματα εφόδου. Ενδεικτική είναι η διάλογη μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Καταλαβές, μαζεύανε στοιχεία. Έχουν στείλει 200 φακέλους με καταγγελίες. Οι οποίες δεν είναι ψεύτικες. Δηλαδή, τουλάχιστον οι περισσότερες δεν είναι ψεύτικες. Είναι αληθινές. Δηλαδή, το θέμα το κακό είναι ότι έχουν στοιχεία. Νικό, το μόνο αληθές που είναι ότι εντάξει, γίνονταν στρατιωτική εκπαίδευση σε στρατόπεδα. Αυτό ναι, αλλά. Τι λες, αυτό δεν είναι καταγγελία. Δεν είναι κάτι κακό αυτό. Ρε, δεν είναι καταγγελία αυτό. Καταγγελία είναι ότι βαράγανε Πακιστανούς, ότι είχαν ξύλο, είχαν βαρέσει πολίτες που δεν ήντουσαν μαζί τους ή ότι τάγματα εφόβου κάναν ντου μέσα σε σπίτια. Ότι σφάξαν τους αλλοδαπούς στο πέραμα, ότι βαρέσανε αυτούς εδώ πέρα, στο πέραμα, τους κομμουνιστές. Ναι, τώρα έχουν σε ένα βίντεο τον Μπαρμπαρούση που χορεύει. Ναι, και ρίχνουν και πιστολιές. Όχι, όχι, και τον σχολιάζει ο Φίσας, ο συγχωρεμένος. Ο Φίσας, πώς το σχολιάζει, από τον ουρανό. Σε μια εκπομπή που κάνανε και καλά σατυρική, όπως είναι το Ράδιο Αρβίλα. Ο Φίσας έκανε εκπομπή. Έτσι δείχνει στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, δεν ξέρω. Τώρα θα κάνει από τον παράδεισο εκπομπή. Τώρα ναι, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Του βάλανε κάτι τραγούδια να πούμε στη φόρα που έλεγε «Φασίστες σας γ***ους φάκτους, κατούρα τους στα μούτρα και θάψτους» και κάτι τέτοια. Εντάξει, τον θάψαν αυτόν. Το ξέρω, αυτό είπα κι εγώ. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή οι συλληφθέντες βουλευτές, εκτός από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος θα απολογηθεί την Τετάρτη, και τον Χρήστο Παπά, που θα απολογηθεί την Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, η σύντροφος του Παύλου Φίσα, η κοπέλα στην αγκαλιά της οποίας ξεψύχησε ο 34χρονος, κατέφεσε σήμερα στα δικαστήρια του Πειραιά. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, η σύντροφος του Παύλου Φίσα, που ήταν μαζί του εκείνο το μοιραίο βράδυ, άφησε αιχμές για τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας, επισημένοντας ότι στο σημείο υπήρχαν θεσμικοί φορείς που, αν είχαν επέμβει νωρίτερα, θα είχαν αποτρέψει τη δολοφονία. Επίσης, η ίδια κατέθεσε ότι είναι σε θέση να αναγνωρίσει πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση, αλλά δεν έχει σαφή εικόνα από τη στιγμή του μαχαιρώματος, γιατί ήταν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πάντως, είναι βέβαιη πως την ώρα της δολοφονίας ήταν παρόν ο Ρουπακιάς. Λοιπόν, αυτά ήταν με λίγα λόγια. Αυτά λέγανε, λέει, συνομιλίες. Κάνει εντύπωση η Ανδρέα Καψαμπέλη, Σπύρο Τρίψα, το τρίτο ενικό πρόσωπο ή το τρίτο πληθυντικό. Κάνανε
Αυτοί κάνανε. Αυτοί χτυπάγανε. Αυτοί βαράγανε. Κοίτα, αυτοί βρίζανε. Δηλαδή αυτά πέρα. Τα δύο μέλη τη Χρυσή Αυγή τι κάνανε. Δεν συμμετείχανε. Κάνει εντύπωση. Τώρα μην κάνουμε εμείς τη δίκη εδώ. Όχι, όχι, έτσι. Κάνει εντύπωση. Και το λέω γιατί από αύριο οι εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωσης θα έχουν πολύ περισσότερο υλικό καθώς αρχίζουν και γίνονται γνωστά, διαρρέουν στοιχεία από τις δικογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Σελίδες επί σελίδων. Ναι. Οι εφημερίδες αύριο πρέπει να σου πω ότι θα έχουν σελίδες επί σελίδων, θα γίνει το νέο αγαπημένο θέμα, serial εντός ή εκτός. Για το λες εσύ που είσαι διευθύνης σύνταξης στην εφημερίδα Δημοκρατία και ο Σπύρος ο Τρίψας που ετοιμάζει την Ελλάδα αύριο το Σάββατο, σημαίνει ότι... Το ξέρουμε από το ρεπορτάζ, δηλαδή όποιος δηλαδή, έχει... τι θα δούμε αύριο. Καταθέσεις, στοιχεία, τέτοια. Λοιπόν, ναι, συνομιλίες, όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά έχουν την αξία τους, αλλά την έχουν σε δικονομικό και σε ποινικό επίπεδο. Δηλαδή, πλέον η δικαιοσύνη είναι εκείνη η οποία θα αξιολογήσει. Θα μας πούνε αυτά μετά. Και καθώς η ανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Εγώ θεωρώ όχι για να επεκφύγουμε, αλλά γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε ολοκληρωμένη εικόνα, αποσπασματική εικόνα. Κάποια διαβάζουμε, κάποια ακούμε. Απλώς στις 6,5 σελίδες του αντισαγγελέα του Αριουπάγου. Το πόρισμα που είναι ένα γενικό κείμενο. Καταπέλτης υπό την έννοια που το λες, αλλά είναι ένα γενικό κείμενο. Εγώ θεωρώ... Μιλάει για το μισό λεπτό, Ανδρέα μου, γιατί πρέπει να τα βάλουμε και κάτω. Μιλάει για μια εγκληματική οργάνωση, ο οποίος αρχηγός ήταν, έτσι λέει ο κύριος αντισαγγελέας, ο Νίκος Μιχαλογιάκος, υπαρχηγός, στρατιωτική δομή δηλαδή. Υπαρχηγός ο κύριος Παπάς, λόγω του καταστατικού της και των μαρτυριών. Εκείνο που θέλω να πω, μισό λεπτό, είναι ότι εμάς, κατ' επέκταση και τον κόσμο που μας παρακολουθεί, νομίζω ότι τον ενδιαφέρει περισσότερο πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει την πολιτική ζωή του τόπου, δηλαδή πώς θα λειτουργεί το κοινοβούλιο από εδώ και πέρα. Πολύ καλά το είπες, θα το δούμε όμως μετά. Και δεύτερον, ενδιαφέρει τον κόσμο τι σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά τη γενικότερη κατάσταση στην κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει με τη Χρυσή Αυγή σε σχέση με τις πολιτικές, με τα μνημόνια, με τα αντιμνημόνια. Θα λύσει το πρόβλημά τους. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αυτό. Και λιγότερο οι διάλογοι που έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά ξαναλέω, δικονομικό. Είναι δικονομικό. Βάλιστα. Και ποινικό. Σπύρο. Λοιπόν, εγώ ένα σχόλιο που θέλω να κάνω είναι, όταν ο Άριος Πάγος έδινε την άδεια σε αυτό το κόμμα, για να κατέβει στις εκλογές, το καταστατικό του δεν προέβλεπε, ας πούμε, αυτή την οργάνωση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, για πρώτη φορά μάθαμε ποια είναι η οργάνωση αυτού του κόμματος. Και λίγο πολύ σε όλα τα κόμματα το καταστατικό τους, κάπως παρόμοια είναι και η ιεράρχηση της οργάνωσης αυτής. Υπάρχει ο αρχηγός, ο πρόεδρος, υπάρχει η εκτελεστική γραμματεία, το πολιτικό, υπάρχει το καθοδηγητικό. Μιλάς γιατί, υπάρχει για κόμματα στρατιωτικά, παραστρατιωτικά. Όχι, μιλάω για όλα τα κόμματα, τα αστικά κόμματα. Δηλαδή, γιατί να μην μπερδευόμαστε και μην εντυπωσιαζόμαστε αν αυτό το κόμμα έχει στατιστική δομή. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχει αρχηγό, υπαρχηγό, επιχειρησιακό, αρχηγό κτλ. Και όλα τα αστικά κόμματα. Σταύρο, σας τώρα. Να ολοκληρώσω πάνω στο θέμα. Ναι, να ολοκληρώσω και να πάω στην κυρία. Αυτή λοιπόν η δομή, δεν ξέρω αν είναι ποινική, αλλά ήθιστε κάποια κόμματα να βάσει του καταστατικού του. Το πόρισμα όπως... τη συνδέει με ποινικέ πράξει. Αυτό εκεί είναι θέλω να πω. Εκεί λοιπόν η διαφορά είναι ότι οι 3-5 χιλιάδες που ήταν οι πυρήνες της Χρυσής Αυγής για όλα αυτά τα χρόνια, για 17 χρόνια. Για 17 χρόνια, μα όταν το 2009 πήρε το 0,5%, 0,1% που είχε πάρει, ήταν 10.000 ψηφοφόροι. Αυτά τα παλικαράκια ήταν 3.000, 4.000 και όταν μπήκε ο γραμματέας του φυλακή προχτές, μόνο 100 μπορέσαν να βρεθούν έξω από τη Γαδά. Άρα λοιπόν δεν τα γνωρίζουμε σήμερα και δεν μας εντυπωσιάζει σήμερα. Απλώς σήμερα τα μέσα τα οποία είχαν τη Χρυσή Αυγή και έκαναν lifestyle ανακάλυψαν και συνεχίζουν να κάνουν lifestyle με τους διαλόγους οι οποίοι υπάρχουν, αν είπαν αυτό, είπαν το άλλο κτλ. Το ουσιαστικότερο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι οι 580.000 Έλληνες που ψήφισαν αυτό το κόμμα. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν είναι ο και δημοσκοπικά είχε φτάσει στο 1 εκατομμύριο που δεν ήταν φασίστες, που δεν ήταν ναζίστες, που η πλειοψηφία των 90% αυτών των ανθρώπων που είχαν ψηφίσει, αυτό το κόμμα. Το είχαν κάνει γιατί θέλουν να φτύσουν, επειδή βρήκανε αυτούς τους ψευτοπαλικαράδες, να φτύσουν το πολιτικό σύστημα στη Μούρη. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή βλέπουν, ξέρανε ότι είναι εγκληματίες, ξέρανε ότι δεν ήταν κρυφό ότι κυνηγάγανε Πακιστανούς, Αφγανούς, ότι αλλοδαπό υπήρχε. Ξέρανε ότι χτυπάγανε και τι παιχνίδια παίζανε στο πέραμα, αν θέλανε να παίξουν το παιχνίδι των εφοπλιστών για να μπορέσουν να.
να είναι η Μπράβιτς να φτιάξει ζώνη. Ή αν ήταν πορτιέριδες ή οτιδήποτε ήταν. Ο κόσμος το ήξερε αυτό. Όμως μέσω αυτών ήθελε να δώσει. Το πολιτικό σύστημα. Ήθελε να δείξει, ας πούμε, την απέχθειά του στο πολιτικό σύστημα. Πάω λοιπόν στις δύο κυρίες της παρέας. Την κυρία Ειρήνη Μαρούπα Ταουκτσή, ποινικολόγο, και την κυρία Τάνια Ιακωβίδου, να τις βλέπω παρακαλώ. Κυρία Μαρούπα, πώς βλέπετε εσείς, γιατί βγαίνουν, διείσταται καταρχάς οι γνώμες των νομικών. Βγαίνει και στο συνταγματολόγο. Βγαίνει ο κύριος Χρυσόγονος, λέει άλλα. Βγαίνει ο κύριος Σωτηρέλης, λέει άλλα. Βγαίνει ο κύριος Δημητρακόπουλος, λέει άλλα. Βγαίνει άλλος δικηγόρος. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Είναι δεμένη? Πώς το βλέπετε σαν νομικός από την δική σας την πλευρά, την οικολόγου? Πριν μπούμε στο κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης και στο κατά πόσο είναι δεμένη ή όχι, να ξεκινήσουμε από αυτά που είπαν λίγο οι προλαλήσαντες, οι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Καρυψαμπέλης είπε ότι είναι το αγαπημένο θέμα. Εγώ το μεταφράζω λίγο πιο πέρα ως περισπασμός. Μας αποσπά δηλαδή τώρα και τις επόμενες μέρες το ενδιαφέρον μας από τα ουσιαστικά, που τα ουσιαστικά είναι 5,9. Είναι όμως ένα σοβαρό θέμα, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Θα σας πω πόσο σοβαρό είναι. Πρώτη φορά στα χρονικά πολιτικοί βουλευτές εν ενεργεία μπαίνουν φυλακή. Λοιπόν, το χρησιμοποιήσανε λοιπόν εντελώς ως περισπασμό του ενδιαφέροντος κοινής γνώμης, αλλά θέλω να τους πω αυτό που μου είπε ένας κύριος από τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, ένας εργαζόμενος άγνωστός μου, σήμερα το πρωί κάπου που με είδε, και μου είπε, βγαίνετε στο έξτρα, θέλω να το πείτε, είμαι αριστερός, δουλεύω, πληρώνομαι, δουλεύω μέρα παραμέρα, δεν ξέρουμε τι γίνεται και αν θα έχουμε δουλειά, ψάχνω να πάω στο εξωτερικό, να τους πείτε όμως ότι δεν μας μπερδεύουν με αυτά που κάνουν. Ξέρουμε γιατί συλλάβανε τη Χρυσή Αυγή και γιατί τώρα, και δεν έχουν τρόπο να μας το πούνε όπως θέλουν αυτοί. Τώρα να σας πω ότι... Να συστήσω στον κύριο Καρυψαμπέλη, δεν μας είπε σήμερα κυρία Μαρούπα, ότι είναι κυβερνητικά παιχνίδια. Έτσι είπε ο κύριος Βούτης. Ακούστε πόσο παιχνίδια είναι. Λοιπόν, ο κύριος Καρυψαμπέλης πρέπει να προσέχει, διότι είναι διευθυντής σε εφημερίδα, δεν είναι ιδιοκτήτης. Και πρέπει να του επιστήσω την προσοχή, διότι ο κύριος Δελαστίκ, που είπε το ίδιο περίπου, ότι είναι ένα αγαπημένο θέμα, περισπασμός, ναι, είπε στο κείμενό του βεβαίως. Έχασε τη δουλειά του, κύριε Καρυψαμπέλη. Ναι, δεν λογοκρίνει το έθνος, αλλά τελικά μάλλον λογοκρίνει. Και επίσης και ο κύριος Φωτόπουλος είπε κάποια πράγματα, οι οποίοι είναι γνωστοί. Άνθρωποι. Ωραία, να πάμε όμως στο αυτό καθεαυτό για να πάω και στην κυρία Ιακωβίδου. Είναι ουσία αυτά. Λοιπόν, αυτό που θεωρώ εγώ είναι καταρχάς ότι είναι, έχουμε πολιτική και συνδυαγματική εκτροπή. Η δημοκρατία δεν είναι προνόμιο των χορτάτων ανθρώπων, κυρία μου. Η δημοκρατία δεν χρειάζεται φύλακες σαν την παρούσα κυβέρνηση. Δηλαδή ότι κάποιος πεινάει, ότι κάποιος πεινάει δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε φασίστες και δολοφόνους στο κοινοβούλιο. Δεν είναι αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι εννοείται με τη λέξη φασίστες. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που είναι στη φυλακή σήμερα δεν διώκονται για τις ιδέες τους. Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Είναι ψηφισμένοι αυτοί οι άνθρωποι για να βρίσκονται για τις ιδέες τους. Εντελώς διώκονται για τις ιδέες τους. Αυτό είναι λάθος, κυρία μου. Δεν διώκονται για τις ιδέες τους. Διώκονται γιατί ενδεχομένως. Σε μέρες αυτό που γίνεται θέμα είναι ότι είναι φασιστικό και ναζιστικό κόμμα. Αυτή είναι ευθεία αναφορά σε ιδέες. Όχι, όχι. Είναι εγκληματίες, είναι άλλο θέμα. Όχι, αυτό να τους κάνουν κανονική άρση βουλευτικής ασυλίας. Δεν υπάρχει. Διότι. Αν ήταν γνωστό, ακούστε κύριε τώρα, δεν επιδέχονται πάρα πολλές ερμηνείες οι νόμοι. Πάντως κυρία Μαρούπα, για να είμαστε δίκαιοι, ο κύριος Κώστας λέει το εξής. Και να την αφήσαμε να μπει και στη Βουλή. Ο Χρήστος Κώστας λέει σύμφωνα με τον, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ακούστε, ο κύριος Κώστας. Δεν το ξέραμε. Από το 1987. Και το μάθαμε το 2013 ότι από το 1987. Να πάμε και στην Τάνια Διακοβίδου. Αν θέλετε όμως. Θα μιλήσουμε μετά για το πολιτικό κομμάτι. Γιατί... Όχι, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικότερο. Για το νομικό κομμάτι μπορείτε να μας πείτε κάτι για να πάω στην Τάνια. Συνταγματική και πολιτική εκτροπή δεν μπορεί να ασχολούμαστε με το αν τη δολοφονία του Φίσα, που δεν ξέρω τι ακριβώς αποτελούσε ο Φίσας για την Χρυσή Αυγή, τη διέταξε ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος. Όταν το κόμμα της Χρυσής Αυγής κατά τις δημοσκοπήσεις ερχόταν πάρα πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κόμματος. Ανέβαινε, και ήταν περίπου δεύτερο ή τρίτο.
Αυτά όμως είναι θέματα της ανάκρισης και θέματα της προανάκρισης και θέματα των εισαγγελίων. Πώς είναι αλλιώς, να μην απορείτε καθόλου, γιατί οι άνθρωποι που είμαστε πραγματικοί αριστεροί έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε αυτή τη δημοκρατία για να λειτουργεί με τον σωστό τρόπο. Και η σωστή λειτουργία είναι να ψηφίζει ο καθένας αυτό που θέλει. Σύμφωνοι, επειδή κάνουμε ένα δελτίο, λοιπόν, δεν μπορούμε να ακούμε αριστερές παρούφες. Και επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι αυτοί δεν διώκονται γιατί είναι φασίστες. Όχι, διώκονται γιατί διέταξε ο Μιχαλολιάκος στη δολοφονία του Φίσα. Θα μας πείσετε γι' αυτό. Όχι, όχι. Αυτό, ούτε αυτό το διώκονται. Λέμε, υπάρχει μια οργάνωση η οποία ενδεχομένως, και αυτό είναι, υπάρχουν ενδείξεις και όχι αποδείξεις, γιατί αποδείξεις ο δικαστήριο θα βρει, ο εισαγγελέας ψάχνει για ενδείξεις. Ότι η λειτουργία αυτής της οργάνωσης συνδέεται με εγκλήματα. Εάν αποδειχθεί ότι δεν συνδέεται με εγκλήματα, οι άνθρωποι αυτοί θα εκλεγούν και θα επανεκλεγούν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εφόσον του ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Όλα τα κόμματα είναι οργανώσεις. Όχι εγκληματικές, όλα τα κόμματα είναι οργανώσεις. Έχω λοιπόν την απορία, την ειλικρινή απορία, γιατί ο εισαγγελέας και ο υπουργός δημοσίας τάξεως δεν είχε αυτή τη μεγάλη όλα απορία. Όλα τα κόμματα πουλάνε μπλουζάκια, made in Pakistan, κυρία μου. Δεν μπορεί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί δεν είχε αυτή την απορία ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο υπουργός δημοσίας τάξεως όταν ο Τσοχατζόπουλος κατήγγειλε το Κισεά για τις μίζες που έχει πάρει και δεν τους φέρανε ποτέ ούτε μάρτυρες στο ακροατήριο, αλλά έχουμε αυτή την επιλεκτική μνήμη και την επιλεκτική αντιμετώπιση. Από εδώ να βλέπουμε τα εγκλήματα, από εκεί να μην βλέπουμε τίποτα. Μάλιστα. Γιατί δεν μας εξυπηρετεί. Γιατί το δικαστήριο, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, και απορώ γι' αυτό. Το δικαστήριο μιλάει για αποδείξεις. Επειδή το ξέρω καλύτερα, να μην απορείτε καθόλου. Ο εισαγγελέας, ο κύριος εισαγγελέας, θέλει ενδείξεις. Δεν κινήθηκε μόνος του. Κινήθηκε κατά παραγγελία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Ούτε καν. Δηλαδή, λέτε με λίγα λόγια ότι ο εισαγγελέας πήρε εντολές από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό λέτε. Δεν έστειλε το φάκελο. Τους φακέλους πήρε. Εγώ το λέω. Για να τον κάνει τι. Τους φακέλους πήρε. Να τον διαβάσει. Και κατέβει. Αλλά όταν στέλνανε τους φακέλους ο Πεπόνης με τον Μουζακίτη στη Βουλή, δεν φτάναν αυτοί οι φάκελοι. Και πιο πριν για το βατοπέδιο, όταν παρήγγειλε να στείλουν και έκλεινε. Και λέτε πέφτανε, δηλαδή ότι ο εισαγγελέας κατά παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εγώ ακούω αυτά που ακούσατε κι εσείς. Λοιπόν, ότι έστειλε το φάκελο. Παραλαμβάνω, είστε δικηγόρος και ρωτάω για τελευταία φορά. Θεωρείτε ότι ο εισαγγελέας εκτέλεσε εντολές του Υπουργού. Μα πάει δεν έχει δυνατότητα να ψηφίσει ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Μα δεν διώκονται για την ψήφο. Μα είναι λάθος αυτό που λέτε, κυρία μου. Πώς είναι λάθος. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι δελτίο ειδήσεων αυτό. Στη φυλακή. Δεν μπορεί να λέει ο καθένα βλακεία θέλει. Ακούστε, δεν διώκονται. Λέτε μόνο σας. Δεν διώκονται για τις ιδέες τους, αλλά για ενδεχόμενες πράξεις. Προηγουμένως, κύριε, δεν είπατε για ναζιστικό και φασιστικό κόμμα. Αλλά γιατί διώκονται. Για τη δολοφονία του Φίσα, έβαλε ποιες πράξεις. Τι ακούσαμε λοιπόν από το βίντεο. Και εν πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρει να περάσω ούτε στα βίντεο της Χρυσής Αυγής, ούτε έχω καμία σχέση ή θέλω να αποκτήσω με τη Χρυσή Αυγή. Αλλά να ξέρουμε και τι ακούμε εδώ μέσα. Τι ακούμε? Ακούσατε προηγουμένως λοιπόν καμία παράνομη πράξη στην υποκλοπή που ακούσαμε. Και ποια ήταν αυτή? Ότι εκπαιδεύονταν σε στρατόπεδα. Ποιο αδίκημα είναι αυτό λοιπόν? Αντώνη, ποιο κακούργημα είναι αυτό? Επειδή για να μην πω για το εβραϊκό λόμπι που είπατε προηγουμένως και το καινούργιο αντιρατσιστικό που έρχεται. Για πέστε τα κι αυτά λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος τι μας περιμένει. Λοιπόν, όποιος έχει τις απόψεις τις δικές μου λοιπόν, από μεθαύριο θα είναι ο επόμενος. Και όλοι έχουμε αρχίσει να φοβόμαστε όσοι είμαστε αντιμνημονιακοί. Γιατί τελικά το συνταγματικό τόξο είναι αυτό. Όσοι είμαστε μνημονιακοί και απέναντι. Άρα, λοιπόν, δηλαδή, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό πρωτού έρθω στην Τάνια Δυνιακοβίδη. Εγώ ταυτίζομαι με όλους τους ελεύθερους και στον Αντώνη Μουζάκη. Μη υιοθετώντας εγώ προσωπικά, κυρία Μαρούπα, ειλικρινά σας μιλάω, εάν πίστευε ή πιστέψει ο ελληνικός λαός ποτέ ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή η δικαιοσύνη είναι κατευθυνόμενη, είναι να πάμε να κρεμαστούμε όλοι μαζί. Προσωπικά δεν πίστεψα ποτέ και δεν πιστεύω ότι αν δώσει η εκάστοτε κυβέρνηση η κάθε κυβέρνηση εντολή στον έστειλε ένα φάκελο στη Βουλή 32. Από το οποίο τον διάβασε τον μελέτησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήδη ορισμένες ενδείξεις από το 87 ότι είναι εγκληματική οργάνωση που είναι παραγεγραμμένο το μεγαλύτερο κομμάτι και μια εγκληματική οργάνωση που αυτοί το ξέρανε στο Υπουργείο Προστασίας την απόφαση η δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε να αφαιθεί να μπει στη Βουλή. Εγώ πρέπει να παίρνω. Εμείς εδώ πρέπει να. Οι εκρηκτικές είπανε
Εμείς πρέπει να παίρνουμε αποστάσεις από όλα, ίσες αποστάσεις, να κρατάμε μικρό καλάθι. Πάντα το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν μπαίνουμε ούτε στις νομικές, γιατί δικές σας είναι οι νομικές σκέψεις, δεν τις γνωρίζουμε. Η Χρυσή Αυγή είναι μόρφωμα. Λοιπόν, δεν είναι μόρφωμα. Αυτό το λένε άλλοι, λένε άλλοι. Αλλά εμείς είμαστε στη μέση να βλέπουμε. Βέβαια, είπε ο κ. Κώστας για το Αμερικανικό-Ισραηλινό λόμπι. Αλλά δεν είναι μόρφωμα, είναι κόμμα, γιατί συμμετείχε στις εκλογές. Πρώτου πάω λοιπόν στην Τάνια Δημιακοβή, του πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, γιατί μετά ερχόμαστε να δούμε πολιτικά πώς βλέπουμε αυτό το θέμα, τι θα γίνει με το κοινοβούλιο, αν θα πάμε σε εκλογές. Ποιος θα είναι ο επόμενος. Ο Βενιζέλος λέει ότι θα φτιάξουμε τα πράγματα όπως θέλουμε και δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό και παρερχόμαστε. Έχεις να πληρώσεις ένα σωρό λογαριασμούς. Πώς? Και σκέφτεσαι. Πού να τρέχεις τώρα. Αφού μπορείς να τους πληρώσεις όλους από το σπίτι σου. iBank Simple Pay. Τώρα πληρώνεις λογαριασμούς και άλλες οφειλές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας αλλά και άλλων τραπεζών χωρίς τρέξιμο. iBank Simple Pay. Πληρώνεις απλά, ζεις απλά. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί, 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal, έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναν Dictel. I think we can both agree that the number... Sarah. The way we're actually... Sarah, this connection is very bad. Oh. I'm hanging up. Goodbye. Νέο Nissan Micra. Το έχεις. Με νέα σχεδίαση. Έξυπνο κλειδί. Navigation Nissan Connect. Park Assist. Νέο Micra. Το έχεις. Από 8.990 ευρώ. Στην εποχή που επικρατούν μόνο οι καλύτεροι, οι σπουδές σου είναι σημαντικές. Nissan. Σπουδές υψηλής κομματικής. Κλείσε την εγγραφή σου τώρα στο 211-300-5000. Στο Crash που κυκλοφορεί. Αποκλειστικό. Η τελευταία συνέντευξη του Νίκου Μιχαλολιάκου στο Crash λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνος Καμένος σε μια συνέντευξη βόμβα που θα συζητηθεί. Δεν θα γίνω η πολιτική πόρνη κανενός. Ακόμη. Όλο το παρασκήνιο για τις πιέσεις και τις απειλές που δέχεται ο Σαμαράς από το Κρεμλίνο για ΔΕΠΑ και αγωγούς. Ο σύνδεσμος του Μαξίμου με τους Γερμανούς Δημήτρης Βαρζόπουλος δηλώνει. Η Task Force του Ράιχενμπαχ είναι παρεξηγημένη. Αποκαλυπτική έρευνα του Κώστα Χαρδαβέλα για τα ύποπτα παιχνίδια που παίζονται με τα πετρέλαια της χώρας. Το Crash που κυκλοφορεί. Μην το χάσετε. Ο επιθεωρητής Ρέστα βρήκε μια προσφορά μεγάλων διαστάσεων στην Κρέστα. Γρανιτοπλατάκια πρώτης διαλογής σε μεγάλες διαστάσεις από 8 ευρώ και 90 λεπτά μόνο. Κρέστα. Προσφορές που δίνουν Ρέστα. Χαϊδάρι. Γλυκά νερά με νίδι. Άλυμος Θεσσαλονίκη. Αγνά. Διαλεκτά υλικά. Παραδοσιακές συνταγές. Έμπνευση. Αλφα γεύση. Ό,τι χρειάζεται για να φτιάξουμε υπέροχες σαλάτες, αλφα γεύση. Δείτε τη σαλάτα αλλιώς. Τα απίστευτα γυαλιά ηλίου. Απίστευτη χρωματική συνδυασμή. Απίστευτη ελαστικότητα. Απίστευτο βάρος. Incredible. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Οπτικά αράθιμος. Πάρε το μέλλον στα χέρια σου. Ξεκίνα σήμερα με πραγματικές αμερικανικές ή ευρωπαϊκές σπουδές. Επένδυσε στη γνώση. Απόκτησε διεθνή αναγνώριση. Εξασφάλισε την επιτυχία. Στο New York College μπορείς. New York College. Μαζί δημιουργούμε το μέλλον. Έχετε πρόβλημα δυσκολιότητας και να τρώτε φρούτα, γιαούρτι, δημητριακά και πίνετε νερό. Δεν βλέπετε αποτέλεσμα. Dulcolax. Πάντα στην ώρα του. Κοιμηθείτε ήσυχα και ξεκινήστε τη μέρα σας με καλή διάθεση. Dulcolax, νούμερο 1 παγκοσμίως. Έλα μπαμπά, δεν σε ακούω. Δεν έχει σήμα. Αν δεν έχει σήμα, μην τα πάρεις. Τα διάσημα ροδάκινα του Ασεπόπ Βελβεντού έχουν σήμα. Αυτό. Τώρα έχει σήμα. Σε ακούω. Ο ροδάκινα Ασεπόπ Βελβεντού. Μια σχέση σημαντική. Η αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι, πρέπει να λέγεται. Αθέατος κόσμος με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Για να ξέρετε όσα θέλουν να σας κρύψουν. Από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στο Extra 3.
Το νέο Παρανίξ με τη σύνθεση διπλής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ξύρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρανίξ, 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψηρών και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Υπάρχει μια αξία που μας οδηγεί σταθερά μέσα στο χρόνο. Δίνουμε σημασία στην ουσία. Και τώρα που ξανά τα ουσιαστικά είναι τα πιο σημαντικά, είμαστε πραγματικά δίπλα σε κάθε Έλληνα για να νιώθει ασφάλεια και να κοιτάζει μπροστά. Ασφάλεια Μινέτα. Ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Η ασφαλιστική αγορά με ένα κλικ. Μπες στην insurancemarket.gr, σύγκρινε εύκολα τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, διάλεξε τις καλύψεις που θες και βρες την καλύτερη τιμή. Εξάμηνη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Πρότυπο κέντρο ανακύκλωσης νομού Αττικής και Νήσων, Τσιβόλας Ανακύκλωση. Το αυτοκίνητό σου γίνεται δική μας υπόθεση. Τσιβόλας Ανακύκλωση. Για άμεση εξυπηρέτηση, τηλεφωνήστε στο 22990-46180. Εσείς προτείνετε χώρο. Εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε. Και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. Υπάρχει μια ενέργεια για το σπίτι σας που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Προνοήστε σήμερα για τον επόμενο χειμώνα επιλέγοντας τη λύση θέρμανσης που σας παρέχει τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, ευκολία και οικονομία. Σύμβουλοι Ενέργειας Κοσμο Aerion Group 800-500-1133. Η σωστή ενέργεια κομμένη στα μέτρα σας. Καλέργης. Γερά. Αντισεισμικά ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης. 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον καλέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Θέλεις ταξί? 18-2-22. Δεν θέλεις να πληρώσεις για την κλήση ή το ραντεβού? 18-2-22. Θέλεις να πληρώσεις μόνο ό,τι λέει το ταξίμετρο? 18-2-22. Τάξιπλον. Πιο πολύ από ταξί. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% η καρδιά του αποστάγματος από τη δεύτερη απόσταση. Οι άριστες πρώτες ύλες και η μυστική συνταγή το κάνουν μοναδικό. Απολαύστε το μαύρο ούζο. Με πιστοποιημένη ποσότητα αριθμημένων φιαλών. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. Διπλή απόσταξη για διπλή απόλαυση. Έτσι είναι το καθαρό ούζο. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Γαλοπούλα Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Βραστή, καπνιστή, ψητή. Ατόφιο ζουμερό φιλέτο γαλοπούλας φυτικής εκτροφής με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ονειρεμένη απόλαυση. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάω στην Τάνια την Ιακωβίδου. Θέλω, Τάνια, να σχολιάσουμε λίγο και αυτό το οποίο είπε ο βεβαίως και αυτό, αλλά θέλω να δούμε έτσι πρώτα τη δήλωση, μάλλον ένα κομμάτι της ομιλίας στο Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι, όπως το είπε ο Χρήστος Κώστας προηγουμένως, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που είναι πέραν του Ατλαντικού, ο Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Πάμε να το δούμε. Θα πρέπει στη ζωή σου να ξέρεις, όπως πολύ σωστά είπε ο Σεβασμιότατος, ερμηνεύοντας το Ευαγγέλιο του Θεού, ότι δεν έχεις δικαίωμα τον άλλο να το μισείς. Δεν έχεις δικαίωμα να πιστεύεις στη βία, να είσαι ρατσιστής. Δεν έχεις δικαίωμα να είσαι μισαλόδοξος. Δεν έχεις δικαίωμα να προωθείς την ακρότητα. Διότι τότε τους Έλληνες θα βρεις μπροστά σου. Τους υγιείς, τους Έλληνες. Αυτούς που πιστεύουν πραγματικά στην Ελλάδα, στον Ελληνισμό. Όπως έγινε άλλωστε τις τελευταίες μέρες στην πατρίδα μας. Γι' αυτό απαιτείται ενότητα όλων αυτών που έχουν αυτές τις αρχές για τον τόπο μας, για το αύριο των παιδιών μας. Μάλιστα, ήταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά δεν ήταν από το
ούτε από την. Δεν ήταν από την Ελλάδα. Συγγνώμη, αν ήταν δηλαδή από το Άραβο-Ισραηλινό λόγο. Θα με αφήσετε να μιλήσω, τοποθετήθηκε και μιλήσω ο Πρωθυπουργό, είναι μεμπτό. Γιατί έχω ακούσει το προηγούμενο διάστημα εδώ σε αυτό το τραπέζι να αναπτύσσονται απόψει οι οποίε είναι τουλάχιστον ανατριχιαστικέ. Εκπρόσωποι τη αριστερά να αναπτύσσουν ρητορική τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, με τη λογική που αναπτύσσεται μέσα στο πόρισμα Βουλιώτη. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Με τη λογική που έχω διαβάσει προσεκτικά να αναπτύσσεται στο πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η όλη στόχευση που υπήρχε από πλευρά τη Χρυσή Αυγή είναι να χαρακτηρίζονται ω υπάνθρωποι όσοι είχαν κάποια διαφορετικότητα. Όσα άτομα είχαν κινητική, για παράδειγμα, αναπηρία, στον Γιάδα. Όσοι άνθρωποι είχαν μια διαφορετική τι σκέφτομαι εγώ στο μυαλό μου. Αφορά τα γιατί σε λίγο θα δικάζετε και αυτό που σκεφτόμαστε στο μυαλό μα. Όχι, εγώ στο μυαλό μου λέω ότι οι εξαρχέ είναι χαζέ. Να το τιμωρήσετε, γιατί είναι ρατσιστικό. Βάλτε μια τελεία να ολοκληρώσετε. Και δεν σα διέκοψα. Βάλτε λοιπόν μια τελεία. Λοιπόν, αυτό το οποίο περιμένω να ακούσω από στελέχη τη αριστερά είναι το στοιχείο του σεβασμού στη διαφορετικότητα, μη τι άλλο, και είναι και η καταδίκη κάθε φασιστική ή ρατσιστική νοοτροπία από όπου και από όποιον αυτή να αναπτύσσεται. Αλλά όχι να πηγαίνει φυλακή ω εγκληματική οργάνωση. Να ακούσω από στελέχη τη αριστερά να λένε ότι αν μη τι άλλο υπήρξε μια καθυστέρηση όσον αφορά από τη μία πλευρά καθυστέρηση, όσον αφορά την εξάρθρωση αυτή τη εγκληματική οργάνωση που θα διαπιστωθεί μέχρι στιγμή από τα στοιχεία που υπάρχουν, από τι ενδείξει που υπάρχουν ότι είναι εγκληματική οργάνωση και από το πόρισμα. Διαβάζοντα κανεί προσεκτικά του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από τη μία λοιπόν υπήρχε καθυστέρηση για να κινηθεί όλη η διαδικασία, από την άλλη πώ προκύπτει ότι είναι εγκληματική οργάνωση μέχρι στιγμή από αυτέ τι απομαγνητοφωνημένε συνομιλίε. Μα εδώ ακούσαμε, ακούσαμε τηλεφωνικέ συνομιλίε, οι οποίε είναι ανατριχιαστικέ, με χρυσαυγίτε να λένε ότι έχουν παίξει μπάλα με τα κεφάλια μεταναστών. Ότι έχουν χρησιμοποιήσει του μετανάστε προκειμένου να μπορέσουν μέσα από αυτού να γίνει προστασία σε προϊόντα και υπηρεσίες που πουλούσαν στη συνέχεια οι μετανάστες, όταν εσείς οι αριστεροί, οι εκπρόσωποι της αριστεράς, λέτε τα δικαιώματα των μεταναστών και να βάλουμε ένα τέλος στην εκμετάλλευση βάρος των μεταναστών. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι αυτό ακριβώς. Αυτό που εσείς αναπτύσσετε ως ρητορική, ότι θα πρέπει δηλαδή να πατάξουμε το έγκλημα, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, αλλά και ακόμη και των μεταναστών, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους. Βεβαίως, όλων. Πρέπει να υπερασπιστούμε και να βοηθήσουμε τα δικαιώματα όλων. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε και να βάζουμε Ελλήνων, βέβαια, και των Ελλήνων πρωτίστως. Οι οποίοι έχουν πληγωθεί. Γιατί αυτό λέγεται προβλέπει το σύνταγμα. Μιλάμε και για τους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, εσείς λοιπόν οι λαθρομετανάστες, με συγχωρείτε, υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία, δεν λέω των λαθρομεταναστών. Όσον αφορά τους νόμιμους μετανάστες, ακούστε με, για τους λαθρομετανάστες υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις. Για το μεταναστευτικό υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Να είμαστε η αποθήκη εδώ της Ευρώπης. Αυτές είναι οι διατάξεις. Πού είναι η επαναδιαπραγμάτευση που θα έκανε ο Πρωθυπουργός στις χώρες από τις οποίες έχουν προέλθει. Γιατί αυτό προβλέπει άλλωστε και το Δουβλίνο. Αυτό προβλέπει και το Δουβλίνο. Ακούστε, κυρία Λιακάτζη, επειδή δεν τα ξέρετε καλά και τις διαδικασίες δεν τις ξέρετε μάλλον καθόλου. Η Ελλάδα ξέρετε πολύ καλά ότι για τους μετανάστες. Βάσει του Δουβλίνο 2 προβλέπεται ότι εδώ καταλήγουν είτε φεύγουν σε κάποιο άλλο κράτος της Ευρώπης. Παρακαλώ. Λοιπόν, να δείτε το θέμα μας στο Δουβλίνο 2, οι λαθρομετανάστες. Το θέμα μας είναι ότι υπήρχε μια οργάνωση η οποία λειτουργούσε με τα πρότυπα μιας εγκληματικής οργάνωσης. Υπήρχε μια οργάνωση που δεν είναι κόμμα. Που λέτε ότι μα διώκονται για τις ιδέες τους. Μα τι λέτε τώρα. Δεν είναι κόμμα όταν το έχουν ψηφίσει 500.000 κόσμος και έχει 18 βουλευτές. Να χρησιμοποιούν ανθρώπους είτε είναι μετανάστες είτε όχι. Προκειμένου να πουλάνε προστασία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για να απαντήσει η κυρία Μαρούπα. Και να τους αφήσουμε ανεξέλεγκτες. Τάνια, βάλε μια αναδελία, σας παρακαλώ, κυρία Μαρούπα. Και μάλιστα εντός του κοινοβουλίου, σαν να μην τρέχει απολύτως τίποτα. Μισό λεπτό, Τάνια. Κυρία Μαρούπα, από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχουν εγκλήματα. Αν υπάρχουν εγκλήματα, πρέπει να πολύ καλά άμεσα να πάνε φυλακή αν έχουν γίνει εγκλήματα. Να πω τα σίκα και τη σκάφη. Ποτέ, ακόμα και όταν αφορά οργανισμό στον οποίο εγώ μετέχω ή εμένα προσωπικά, ξέρετε καλά ότι πάντα λέω την απόλυτη αλήθεια όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι βέβαια έτσι. Λοιπόν, να σας πω κυρία Ιακωβίδου ότι σε αυτή την περίπτωση εσείς εκθρέψατε το τέρας που λέγεται Χρυσή Αυγή. Και αν είναι εγκληματική οργάνωση, ακόμα χειρότερα για σας. Με το να αφήσετε τον κόσμο βορρά
στα χέρια αυτών των λαθρομεταναστών των κακών που την εγκληματικότητα την απογείωσαν. Που λίστευαν για 50 ευρώ, που μαχαίρωναν για 0 ευρώ επειδή δεν τους άρεσε το πρόσωπο καπιανού. Τα κορίτσια στον Άγιο Παντελεήμονα δεν τολμούσαν να βγουν έξω από την πόρτα τους. Και επίσης όλο αυτό το πολιτικό σύστημα της τριμερούς κυβέρνησης που υποσχέθηκε αλλεπάλληλες φορές κάθαρση την οποία δεν έκανε ποτέ. Ωραία, και αν για να πάμε λίγο, κυρία Μαρούπα, εντάξει, επειδή έχετε όχι, μονοπολίσει η κυρία Σιμερά. Έχω άλλα και άλλα δύο σημεία να σας πω. Και άλλα δύο σημεία. Βάλτε μια νοτελία μας. Το ένα είναι ότι αν δεν σας αρέσει, κυρία Ιακωβίδου, αν ο λαός θέλει να ψηφίσει ένα φασιστικό, ναζιστικό κόμμα ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα πρέπει να αρχίσετε να αποκλείτε και από την άλλη μεριά. Γιατί και το κουκουέ στο καταστατικό του. Ακούστε κύριε, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι τόσο δυνατή που δεν φοβάμαι κανένα. Και βρίσκεστε στα άκρα του κοινοβουλευτικού ή δημοκρατικού εγώ... τόξου. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Καταρχάς δεν υπάρχουν τόξα, κυρία Ιακωβίδου. Στη δημοκρατία το φάσμα είναι απόλυτο. Από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Κάνετε μεγάλο λάθος. Γιατί με τη δική σας λογική τότε θα έπρεπε και κάποια κόμματα που θα έλεγαν να σφάξουμε και να αποκεφαλίσουμε κάποια κατηγορία Τάνια πολιτών μέχρι το δικαίωμα να μπαίνουν μέσα στη Βουλή να πάει φυλακίδες πολίτες. Με το σωστό τρόπο όμως. Ωραία. Με την άρση της βουλευτικής ασυλίας. Γιατί πρέπει πάμε, να πούμε και λίγο, αυτά. Πάμε, μισό λεπτό, μισό λεπτό πάω, κύριε Μιλωνάκη. Δεν μιλήσατε μπορεί, τόση ώρα. Αφού είναι ούτε στο δικαστήριο να αγορεύατε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας πω ότι δεν μπορεί ένα δίκημα να το βαφτίζουμε διαρκές αυτόφορο και να είναι αυτόφορο επί 47 χρόνια, από το 87. Έχει και το αυτόφορο τα όρια του. Έχει και το διαρκές αδίκημα τα όρια του. Και ή κάποιος είναι πραγματικός αδικηματίας και δεν τον αφήνουμε, ξαναλέω, να μπει στη Βουλή, αφού είναι εγκληματίας και σας πω κάτι. Αυτά που λέτε δεν έχουν βάση. Γιατί πάμε, στο πρόγραμμα δεν έχουν βάση. Παρακαλώ, παρακαλώ κυρία Μαρούπα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλω να πάμε στον Ανδρέα τον Κασαμπέλη λίγο, πρωτού έρθω στον Αντώνη. Για να το παρακαλώ, κυρία Μαρούπα. Παρακαλώ, κυρία Μαρούπα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί μετά θα μας πει, μετά τον Ανδρέα, θα μας πει ο Χρήστος Κώστας και ο Αντώνης ο Μουζάκης τι γίνεται με τις εταιρείες οι οποίες φεύγουν, γιατί το success story είναι καλό, η ανάπτυξη είναι καλή, αλλά παραδοσιακές μεγάλες εταιρείες κλείνουν. Αύριο κλείνει η μεγάλη εταιρεία και όπου να είναι κλείνει οριστικά, έχει βάλει λουκιάτο στα μαγαζιά, αλλά κλείνει και οριστικά μια άλλη μεγάλη εταιρεία. Μας θα πει ο Χρήστος Κώστας και ο Αντώνης ο Μουζάκης, θα δούμε και με τους φόρους. Ανδρέα. Λοιπόν. Κοινοβουλευτικά τώρα θέλω παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί εδώ βλέπουμε ανθρώπους ναι. οι οποίοι είναι στη φυλακή, είναι βουλευτές. Θα ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν λόγο αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, το δικαίωμα. Θα ψηφίζουν, θα ψηφίζει ο Μιχαλολιάκος. Τι θα γίνεται. Ψηφίζονται. Λοιπόν, δηλαδή, άμα γίνουν και θα ψηφίζονται. Καταρχάς, να πούμε ότι νομίζω ότι κανείς από εμάς δεν θέλει να κάνει δίκη εδώ. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Κανείς δεν θέλει να κάνει δίκη. Και πιστεύω ότι επίσης ότι η ανθρώπινη. Η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή, είτε είναι Έλληνα, είτε μετανάστη. Να είτε μετανάστη, είτε λάθρο μετανάστη. Είτε λάθρο μετανάστη. Το κατατοδοκούν κάθε φορά. Εγώ υπερασπίζομαι. Δεν είπα για σας. Δεν είπα για σας. Δεν είπα για σας. Λέω λοιπόν ότι το να μπαίνουν στα καλούπια των πολιτικών σκοπιμοτήτων τα χρώματα, η θρησκεία, το έθνος έτσι. του ανθρώπου είναι ό,τι πιο απάνθρωπο και θα έλεγα και ό,τι πιο φασιστικό εν τέλει. Πάμε λοιπόν στο περαιτέρω. Στα πολιτικά ζητήματα υπάρχει μια τεράστια εμπλοκή, η οποία εμπλοκή θα επηρεάσει και την κοινωνική ζωή του τόπου. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε προφυλακισμένους 6 βουλευτές, χωρίς άρσια της ασυλίας τους, χωρίς να ξέρουμε αν θα μπορούν να μετέχουν σε συνεδριάσεις της Βουλής. Κατά τη μία εκδοχή, αν το ζητούν, θα πρέπει να τους δίνει την άδεια ο εισαγγελέας, Αντώνη. Θα πηγαίνουν δηλαδή με κλούβα. Θα πηγαίνουν προφανώς με κλούβα, θα πηγαίνουν με χειροπέδες στη Βουλή. Μάλιστα. Εδώ βέβαια μετά υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα. Θα είναι με χειροπέδες στη Βουλή και θα μιλάνε. Σου λέω, είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά. Δεν έχει ξανασυμβεί τις τελευταίες δεκαετίες προφυλάκηση βουλευτή. Προφυλάκηση βουλευτή, όπως επίσης δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το ζήτημα των πιθανών αναπληρωματικών εκλογών, αυτό που είχε αποκαλυφθεί από εδώ πρώτη φορά, το ενδεχόμενο δηλαδή πριν από τη σύλληψη να παραιτηθούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, διότι ενώ μεν η Χρυσή Αυγή
κατηγορείται ως εγκληματική οργάνωση, ως κόμμα δεν κινδυνεύει να βγει εκτός νόμου. Άρα τα πρόσωπα κινδυνεύουν. Άρα. Άλλη εμπλοκή εκεί. Και όχι όλα τα πρόσωπα, αυτά, αυτά που είναι, κατηγορούνται. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται. Επομένως τώρα εδώ, αν μεν αυτοί. Στην κυρία Μαρούπα πες το αυτό, ότι δεν δικάζεται για λεφτά, αλλά στελέχη και άνθρωποι. Δύο λεφτά, ξέρω τι λέω. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια πρωτοφανής εμπλοκή στην πολιτική ζωή του τόπου, στην κοινοβουλευτική ζωή του τόπου. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ενέχει κινδύνους και για την ίδια την πορεία της δημοκρατικής ομαλότητας, διότι αμέσως, αν αυτοί οι βουλευτές και ο εισαγγελέας τους δώσει την άδεια να παρίστανται στις συνεδριάσεις, τι θα γίνεται εκεί πέρα. Από την άλλη πλευρά. Και ο κύριος Μιχαλολιάκος. Ποιος θα το στερήσει αυτό το δικαίωμα. Κανένας, λοιπόν, Χρήστο μου, επειδή ομιλήσω. Και θα πάρει και εντολή η διακυβέρνηση της χώρας. Επειδή, Χρήστο, ομιλήσω ως στρατιωτικός επίτροπος απόψε, δηλαδή ως εκπρόσωπος της Τρόικας, αυτά πρέπει να τα βλέπουμε σε μια διάσταση και πολιτική και όχι αυστηρά νομικιστική. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει το εξής ενδεχόμενο που πρέπει να πούμε. Ότι οι έξι προφυλακισμένοι βουλευτές, Αντώνη, έχουν και την εξής δυνατότητα. Να παραιτηθούν οι ίδιοι από το βουλευτικό τους αξίωμα και εφόσον δεν αντιμετωπίζουν κατηγορίες οι αναπληρωματικοί τους, να τους αντικαταστήσουν στη Βουλή οι έξι αναπληρωματικοί. Με αρχηγό πλέον κοινοβουλευτικής ομάδος. Άλλων. Όποιον αποφασίσει ο. Βεβαίως, όποια αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, για να το πω και να σταματήσω εδώ. Ότι η Χρυσή Αυγή ως κόμμα μπορεί να παρίσταται συμπαγής ξανά. 18 βουλευτές. Με 18 βουλευτές. Να ρωτήσω κάτι, Αντρέα μου όμως. Και να αυτό που είπε είναι πολύ ενδιαφέρον και σε ακούω προσεκτικά, διότι. Μισό λεπτό, Χρήστο, γιατί θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Αντρέα. Είναι πολύ έμπειρος κοινοβουλευτικός, εντάξει. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να εξηγήσουμε στον κόσμο. Εάν αυτή το κόμμα, εάν το κόμμα της Χρυσής Αυγής, κατά τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εγκληματική οργάνωση ή. Αυτοί οι έξι αποτελούν μια άλλη εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι μέσα στο κόμμα, της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι εγκληματική οργάνωση στο κόμμα. Είναι τα μέλη που απαρτίζουν, τα πρόσωπα. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Άρα λοιπόν το κόμμα συνεχίζει να έχει. Λέει ο Σεκρετήριος ότι οι έξι άνθρωποι θα κάνουν μια ομάδα από 87. Και σιγά σιγά αυτό μεγάλωσε. Δεν λέει αυτό, όχι, δεν το έχει διαβάσει καλά. Παρόλο που γίνεται μια προσπάθεια στην οικοποίηση τη ιδεολογία. Έχουμε καιρό. Ναι, ολοκλήρωσα παρακαλώ γιατί πάμε στο κομμάτι. Και τη ιδεολογία. Και εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Μαρούπα. Γίνεται το εξής, ότι όπως αντίστοιχα μπήκανε μέσα με το και, ότι είναι εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, δηλαδή αρχηγός, υπαρχηγός ή οτιδήποτε, μπορεί ο εισαγγελέας ή ο εκάστοτε υπουργός δικαιοσύνης να δει στους φακέλους, οι οποίοι φάκελοι μπορούν να αφορούν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στελέχη της, του ΧΚΕ. Αυτό που είπε η κυρία Μαρούπα. Εντάξει, σε όποιο κόμμα τέλος πάντων δεν αρέσει. Ωραία, έγινε λοιπόν, κοιτάξτε, ανοίγει μια πόρτα. Η οποία δεν ξέρουμε αν είναι πόρτα του φρενοκομείου ή, είναι, ή επειδή ο κύριος Σαμαράς θέλει να νιώσει παντοκράτορας για κάποιες ώρες. Πάμε λοιπόν κάποιους τηλεθεατές. Είναι πόρτα άσχετα. Όλοι τώρα στο να ακούσουμε τους τηλεθεατές. Είναι η ώρα του κοινού. Η κυρία Ξηράφη. Να πούμε μόνο, δεν είπαμε για τον κύριο. Γεια σας. Κυρία Ξηράφη. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μιλωνάκη και στον κύριο Καψαμπέλη και σε όλο το πάνελ. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να πω κύριε Μιλωνάκη, ζούμε ένα κοινωνικό ξεχαρβάλωμα με πρωταγωνιστές, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Νταχάου ανεργίας έκανε την Ελλάδα η Μέρκελ και η κυβέρνηση. 4.500 αυτοκτονίες κύριε Μιλωνάκη η κυβέρνηση μας έχει φέρει με τα μνημόνια. Αυτή δεν είναι βία που είπε ο κύριος Κώστας στην αρχή. Αν είναι δυνατόν το αρσενικό, γιατί δεν το λένε κύριε Μιλωνάκη στη Χαλκιδική, τα κουκουλώνουνε όλα. Τα έχουμε βγάλει από εδώ και το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρουμε. Και κάτι άλλο. Το γκέτο μεταναστών δεν είναι η Ελλάδα. Έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς, δεν τους έφερε. Ξέρετε πόσους σκοτώσανε με το πρωτοήρθανε οι μετανάστες. Τους δώσαμε φαΐ και μας σκοτώνουνε. Πάντως αυτό δεν δικαιολογεί όπως πάει να πει ο Χρήστο Κώστας να γίνονται δολοφονίες. Ναι, αλλά είπε για τη βία. Γίνονται. Δολοφονίες να μην γίνονται. Δεν είναι βία και οι αυτοκτονίες. Τι είναι
πάνε που πάει και αυτοκτονία. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, κύριε Μιλωνάκη. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα σχολεία μας πάνε, τα νοσοκομεία θα τα πληρώνουμε. Τι άλλο να δούμε από το μνημόνιο? Ντροπή τους που εμφανίζονται. Αυτό έχω να πω μόνο. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Η κυρία Θεοδωρακοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μιλωνάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο πάνελ σας. Είμαι εργαζόμενη των ελληνικών ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ναι. Θεωρώ και πιστεύω ότι το θέμα το ξέρετε. Είμαστε 18 μήνες απλήρωτοι. Απλήρωτοι, το ξέρω, το είχαμε βγάλει από εδώ. Είχαμε φέρει και ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Το ξέρω κύριε Μιλωνάκη και κάνω προσωπική έκκληση να ξαναβγεί κόσμος, να ξανααναδείξετε το θέμα. Σας υπόσχομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα φέρουμε ανθρώπους από εκεί να τα πούνε. Έχει διαβραχθεί ένα οικονομικό και ένα κοινωνικό έγκλημα μαζί. Έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να σαπίζουν τα υποβρύχια στις εγκαταστάσεις μας. 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρία Θεοδωρακοπούλου. Λοιπόν, τα είχαμε βγάλει από εδώ το περίφημο, έτσι, η περίφημη σύμβαση τότε των υποβρυχίων. Τα προπληρώσαμε κιόλας. Καταλάβατε, κύριε της κυβέρνησης, τι κάνετε. 18 μήνες απλήρωτοι είναι οι άνθρωποι. Πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος? Ούτε μια μέρα δεν μπορείτε να μείνετε χωρίς να φάτε. Πάμε στον κύριο Βλάχο. Καλησπέρα κύριε Βλάχο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Καλησπέρα. Ναι. Έχουν πει ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος ήταν, λέει, ο Φίρερ και είχε και έναν υπαρχηγό, έτσι δεν είναι? Αυτό βγαίνει τώρα από... Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω τα δημοκρατικά κόμματα, όταν πριν από δεκαετίες κιόλας κάποιος εξέφρασε την άποψή του για ένα θέμα προσωπικό, διαγράφανε νομίζω τους ανθρώπους τους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Δηλαδή ήταν η αρχή του Φίρερ και εκεί πέρα, πιστεύω. Και σήμερα στο ίδιο ισχύει. Το ίδιο ισχύει παντού. Και δεύτερον, είπαν ότι η Χρυσή Αυγή έχει τάγματα εφόδου. Να σας ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία, η Κένταβρη και οι Ρέιτζερ στο δεκαετία του 80, τι ακριβώς ήταν? Τα παιδιά της Χρυσής Αυγής τώρα, κύριε. Δεν ξέρω, λέω και τα δημοκρατικά κόμματα, το δημοκρατικό τόξο. Είναι τα παιδιά της Χρυσής Αυγής τώρα. Έτσι. Και ο κύριος Κόνστας να είναι πιο μετρημένος. Κύριε Βλάχο. Έτσι, και να μην ασκεί βία στους συνομιλητές του. Να μην ασκεί βία στους συνομιλητές του. Όταν πόσο δεν χρόνο είστε, δίκιο, κύριε Βλάχο? Εντάξει. Πόσο χρόνο είστε, κύριε Βλάχο? 49. Άρα έχετε ζήσει τη Χούντα. Τη Χούντα? Εντάξει, στα χρονοπαιδάκια. Ήταν μικρός, ήταν μικρός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω στον κύριο Βλάχο. Τώρα και δεν πειράζει. Τη ζω τώρα και είναι το ίδιο, δεν πειράζει. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Βλάχο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, από την άλλη πλευρά, εγώ αυτό που είχα πει πάντα, ότι η ντόπα κάνει κακό. Μισό λεπτό, κυρία Μαρούπα. Κυρία Μαρούπα. Η ντόπα, παρακαλώ. Παρακαλώ, βοηθήστε με, παρακαλώ. Η ντόπα κάνει κακό από όπου και αν προέρχεται, πρώτον, διότι κάνει πολύ πολύ μεγάλο έγκλημα όποιος ντοπάρει ανθρώπους, και μάλιστα ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να σκεφτούν και να έχουν μια διαφορετική άποψη ή μια άποψη να την... Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, τα εγκλήματα δεν μπορούν να γίνονται από όποια κατεύθυνση και αν προέρχονται. Αυτό για να εξηγούμαστε, για να είμαστε φίλοι. Ο κύριος Γεωργίου. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Σας καλησπέριζω. Καλησπέρα. Χαίρομαι που οι δημοσιογράφοι που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα μαζί με πολιτικά ηγετικά στελέχη από το 1974 και μετά δεν μας έχουν πει, και απευθύνομαι στον κύριο Κώστα. Φαντάζομαι δεν λέτε για το δελτίο αυτό πήρες, εδώ, έτσι, ούτε... Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βάζουμε όλους τους δημοσιογράφους, μισό λεπτό. Πήγαν τα 320 δισεκατομμύρια που γνωστάμε. Κύριε Γεωργίου, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Δε, σας παρακαλώ πολύ, θα έχετε να μιλήσετε. Θα πείτε την άποψή σας, μισό λεπτό. Μην βάζουμε όμως στη Λίβδιν όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους επαγγελματίες σε έναν κλάδο, όλους, έτσι. Είναι η άποψή σας, σεβαστή, αλλά να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Πάμε. Απευθύνομαι και στον κύριο Κώστα που υπήρξε και σύμβουλος. Την άποψή του είπε ο κύριος Κώστας. 420 δισεκατομμύρια από το 1974 και μετά. Ποιοι τα πήραν και πού πήγανε? Δεν μπορούν να βάλουν ορκωτούς λογιστές να μας πούν που πήγανε? Σωστό είναι αυτό. Ρέξει, γιατί δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα? Μα δεν το κάνει ο κύριος Κώστας. Δεν είναι πολιτικός ο κύριος Κώστας. Μήπως είσαστε κι εσείς το κόλπο? Μα δεν είναι ο κύριος Κώστας πολιτικός. Δεν έχει κόλπο. Στο κόλπο, προσωπικά. Κύριε Γεωργίου, δεν είναι ο κύριος Κώστας πολιτικός. Δεν υπήρξε. Οικονομικός συντάκτης και ρεπορτάζ. Πολύ καλά. Μην μου πείτε ότι δεν είναι, γιατί το γνωρίζω. Υπήρξε σύμβουλος. Θέμα είναι. Τα 400 δισεκατομμύρια, 320, 350. Αυτό πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Γεωργίου, ότι πρέπει κάποια στιγμή να βρεθούν πού φαγωθήκαν αυτά. Να είστε καλά. Πάμε και στον κύριο Αλχατζίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Αλχατζίδης λέγομαι. Ναι, κύριε Αλχατζίδη. Είμαι άνεργος πρώην αυτοκινητιστής. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι.
για το 2008 ο κλάδος μας είχε κατέβει αποκλείοντας τα σύνορα για το λαθρομεταναστευτικό. Μάλιστα. Τότε ήμασταν φωνή βοώντος εν διαιρήμο. Είχαμε βγάλει μέχρι και ντοκιμοντέρ με έναν συνάδελφό σας από την Πάτρα του τι ακριβώς γίνεται. Φορτωθήκαμε για ευχαριστήριο από τον τότε κυβέρνηση Καραμαλή με ένα κακούργημα στην πλάτη μας. Ναι. Λοιπόν, και τα πράγματα εξακολουθούν σήμερα το 2013 να είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι ήταν τότε. Πριν από ένα μήνα πέρασα δικαστήριο γιατί ήμουνα από τους προτεργάτες τους Ευζώνους. Και ένα προσωπικό ερώτημα προς τον κύριο Κόνστα, για να μην τρώω το χρόνο σας. Κύριε Κόνστα, παρακαλώ. Έχουμε ξανασυναντηθεί σε τηλεοπτικό ραδιοφωνικό αέρα. Σας ερωτώ, εχρηματίσατε σύμβουλος ή οτιδήποτε που έχει σχέση με την αξιοποίηση του ΤΑΙΔΕΠ της περιουσίας του κράτους? Το ΤΑΙΠΕΔ, κύριε, γνωστό είναι αυτό, μάλιστα. Ναι, ωραία. Και λοιπόν, γι' αυτό κύριε Κόνστα, επειδή ήσασταν πολέμιος, ένας από τους πολέμιους, σας εκτιμώ σαν οικονομικό συντάκτη, δεν έχω τις γνώσεις σας, τελειόφυτος δημοτικού είμαι. Όμως σας λέω το εξής. Σας λέω το εξής. Επειδή ένας από τους πολέμιους της απελευθέρωσης, να το πω έτσι λαϊκά, ήσασταν κι εσείς. Σας ερωτώ. Όχι της, όχι της απελευθέρωσης, υπέρ της απελευθέρωσης. Αυτό θέλω να σας πω. Ένας από τους πολέμιους του κλάδου. Με το δικό σας τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Εκτιμώ. Σας ερωτώ, κύριε Κώστα. Παρακαλώ. Είστε ευχαριστημένος για τις απόψεις που εκφράζατε το 2010, όταν σήμερα το 2013 εκδοθήκανε μόλις 50 άδειες? Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρθοδίδη. Ναι. 100% ναι, κύριε. Και το ότι έχουμε μια ύφεση, μια κρίση και εκδοθήκανε μόλις 50 άδειες είναι πρόβλημα της ύφεσης. Αλλά το επάγγελμα πρέπει να ανοιχτεί. Και όπως σήμερα αποδεικνύεται ότι έχουν πέσει τα κόμιστρα εξαιτίας του ανταγωνισμού, είναι το δεύτερο θέμα. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Έχουν μείνει πάρα πολλοί κόσμοι χωρίς δουλειά, έχουν χάσει τα φορτηγά τους. Έχουν πάρει δάνεια για να αγοράσουν 200.000 και 500.000 ταξιτζίδες και τα λοιπά. Αυτό το παραμύθι ότι για όλα αυτά το μνημόνιο, για όλα αυτά. Εντάξει, ζούμε το μνημόνιο αυτή, τη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της χώρας. Θα τα δούμε μετά. Θα συνέβαιναν αυτά, είχαμε δεν είχαμε μνημόνιο. Πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πώς ήρθε ότι η οικονομική κρίση να μας εξηγήσει? Αμέσως μετά, Αντώνης Μουζάκης, Χρήστος Κώστας, οικονομικά, τρόικα, φόροι και δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν. Πάμε. Για την τρίτη ηλικία, μεγάλη φροντίδα και μικρές τιμές σε κάθε κατάστημα PharmaCare. Ελληνικές πάνες ακράτειας από 3,89. Υποσέντονα από 3,19. Τώρα, δωρεάν διανομή στο σπίτι. Σε όλα τα προϊόντα υγιεινής και φροντίδας PharmaCare. PharmaCare. Σεβασμό στον ηλικιωμένο, χαμόγελο στη ζωή. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Η ασφαλιστική αγορά με ένα κλικ. Μπες στην insurancemarket.gr, σύγκρινε εύκολα τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, διάλεξε τις καλύψεις που θες και βρες την καλύτερη τιμή. Εξάμεινη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Atelier de Beauté. Σπουδές ομορφιάς. 15.000 απόφοιτοι. 75 διεθνή και πανελλήνια βραβεία. Atelier de Beauté. 30 χρόνια υπερέχει. Παριζάκι είναι λάδι. Όλοι λένε ναι στο λάδι. Παριζάκι είναι λάδι. Η οικογένεια είναι λάδι μεγαλώνει. Τώρα δίπλα στο αγαπημένο πράσινο και κόκκινο παριζάκι είναι λάδι. Με νέα πλούσια γεύση και 60% λιγότερα λιπαρά. Δοκιμάστε τα. Θα με θυμηθείτε. Best Door. Πόρτες ασφαλείας. Διπλής θωράκισης. Best προσφορά. 550 ευρώ. Εσωτερική 180. 22 σημεία κλειδώματος. Best τιμή. Best ασφάλεια. 69.700. 12.000. Μάθε, ψάξε, βρες. Ό,τι και να θες. Στο 11.869. 11.869. Αυτό που θες. Στα γρήγορα. Υπάρχει μια ενέργεια για το σπίτι σας που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Προνοήστε σήμερα για τον επόμενο χειμώνα επιλέγοντας τη λύση θέρμανσης που σας παρέχει τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, ευκολία και οικονομία.
Σύμβουλοι Ενέργειας Κοσμοαέριον Group 800-500-1133. Η σωστή ενέργεια κομμένη στα μέτρα σας. Building Green Expo. Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τα κτίρια και το περιβάλλον. 4 έως 6 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας. Building Green Expo. Αφήστε το σπίτι σας να δουλέψει για σας. Έχεις ιδέες. Έχεις όνειρα. Έχεις τη δύναμη να τα πραγματοποιήσεις. Έχεις το New York College. Έλα με τους καλύτερους και σπούδασε. Διοίκηση επιχειρήσεων. Οικονομικά. Ψυχολογία. Πληροφορική. Ναυτιλιακά. Τουρισμό. Διατροφολογία. Αγγλική φιλολογία. Σκηνοθεσία. Επικοινωνία. Διεθνείς σχέσεις. Τώρα. Βιοιατρική και πολιτική μηχανική. New York College. Μαζί. Δημιουργούμε το μέλλον. Αγορά χρυσού Ριχάρδος. Το ενεχειροδανειστήριο Ριχάρδος αγοράζει τα χρυσαφικά σας σε τιμή κοσμήματος και όχι απλώς χρυσού. Ριχάρδος, νόμιμη και εγγυημένη συναλλαγή. Ελάτε λοιπόν στην οδό Πατησίων 32 στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί υπάρχουν εκτιμητές να εκτιμήσουν πολύτιμους λίθους, διαμάντια, χρυσαφικά, επώνυμα ρολόγια, ασημένια σκεύη και να πάρετε μια πολύ μεγάλη διαφορά από το να τα πουλάγατε απλώς σαν χρυσό. Εξυπηρετούμε και συναδέλφους κοσματοπόλους που θα θέλαν μια τιμή ψηλότερη από την τιμή του χρυσού, καθώς επίσης το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη, στην οδό Εγνατίας 4. Ριχάρδος, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς σε Αθήνα και επαρχία. Νέα καταστήματα, Πατρέο 4650 Πάτρα, Παπαναστασίου 33 Λάρισα, Ακτύπωση Δόνος 18 Πειραιάς. Ενεχειροδανειστήριον για πώληση σαν κόσμημα και όχι μόνο σαν χρυσό. Τηλέφωνο 215-51-08-500. Η αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι, πρέπει να λέγεται. Αθέατος κόσμος, με τον Κώστα Χαρδαβέλη. Για να ξέρετε όσα θέλουν να σας κρύψουν. Από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στο Extra 3. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Οι εποχές του χρόνου έχουν μόνο ένα πρωταγωνιστή. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στο ζεστό νερό το χειμώνα. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή σε διάρκεια ζωής ακόμα και στα σκληρά νερά. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στην εμφάνιση. Ηλιοακμή. Παγκόσμιος πρωταγωνιστής στα πιστοποιητικά απόδοσης και στις εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στους ηλιακούς όλων των εποχών. Η ThermoEco έχει όραμα την εξοικονόμηση της ηλιακής ενέργειας. Έφερε στη χώρα μας ένα νέο τύπο ανοξείδου του ηλιακού θερμοσύφωνα με συλλέκτη από λάμπες και νου. Θα μας βρείτε Γρηγορίου Λαμπράκη και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Πλατεία Άρεως 5. Τηλέφωνο 210-4952-519. Έλα μπαμπά, δεν σε ακούω. Δεν έχει σήμα. Αν δεν έχει σήμα, μην τα πάρεις. Τα διάσημα ροδάκινα του Ασεπόπ Βελβεντού έχουν σήμα. Αυτό. Τώρα έχει σήμα. Σε ακούω. Ροδάκινα Ασεπόπ Βελβεντού. Μια σχέση σημαντική. Αποκλειστικό. Όλη η λίστα φάμπρικα τώρα στο φως. Πλακάκια από 5-30 ευρώ. Ήδη υγιεινής από 30 ευρώ και έπιπλα μπάνιο από 119 ευρώ. Τη λίστα που σας συμφέρει θα τη βρείτε μόνο στο φάμπρικα. Στις τρεις γέφυρες στα Πατήσια. Καλά. Εσείς ακόμα αγοράζετε ηλιακό με επίπεδο συλλέκτη. Δεν το μάθατε ότι με τα ίδια χρήματα παίρνετε ηλιακό θερμοσύφωνα τελευταίας τεχνολογίας με σωλήνες και νου. Solar Vacuum, η αιχμή της τεχνολογίας. Για δωρεάν ζεστό νερό πάντα. Ακόμα και το χειμώνα. Ο ηλιακός του 21ου αιώνα. Τώρα, κάθε μέρα, όλοι ξυπνάνε καλύτερα. Γιατί βρίσκουν στη Ραβένα τις πιο χαμηλές τιμές. Και τώρα, δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα. Στην εποχή που επικρατούν μόνο οι καλύτεροι, οι σπουδές σου είναι σημαντικές. Μισελ, σπουδές υψηλής κομματικής. Κλείσε την εγγραφή σου τώρα στο 211-300-5000. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Η ασφαλιστική αγορά με ένα κλικ.
bestininsurancemarket.gr, σύγκρινε εύκολα τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, διάλεξε τις καλύψεις που θες και βρες την καλύτερη τιμή. Εξάμεινη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικός όμιλος Intergraphics. Κάνουμε το ταλέντο σου επάγγελμα. Intergraphics, Art Design and New Technologies. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έρχομαστε τώρα στον Αντώνη τον Μπουζάκη, το οποίος υπομονετικά περιμένει να τελειώσουμε όλα με τη Χρυσή Αυγή, γιατί ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα για να πει για τα φορολογικά, φοροτεχνικά. Αυτά τα θέματα τα οποία καίνε πραγματικά τον κόσμο. Αντώνη, νομίζω ότι η κατάσταση με την Τρόικα, θα μας τα πει και ο Χρήστος Κώστας μετά, αλλά αρχίζει και σφίγγει πάλι το λουρί, αρχίζουν οι εκβιασμοί για να πάρετε, θα πρέπει να δώσετε κτλ. Τι γίνεται τώρα? Κοίταξε, Αντώνη, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα εξακολουθούμε νομίζω να τη ζούμε. Πώς θα βλέπεις, σαν φοροτεχνικός? Υπό την έννοια ότι σε κάθε έλεγχο που κάνουν οι Τροϊκανοί, ναι, σαφώς όταν εμείς δεν έχουμε πιάσει τους στόχους, είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν. Θα τους πιάσουμε ποτέ τους στόχους. Να καλύψουμε τα έσοδα. Τι μας δουλεύουνε? Λοιπόν, εντάξει, μπορεί στα χαρτιά να έχουμε πλεόνασμα, η τσέπη των Ελλήνων είναι αυτή. Αλλά το πλεόνασμα, μισό λεπτό, λοιπόν, Αντώνη μου, γιατί το πλεόνασμα δεν υπάρχει. Ουσιαστικά λέγανε 2,9, τώρα μιλάμε για 80 εκατομμύρια, 100 να δούμε, λέει η Τρόικα κτλ. Εγώ κάτι διάβασα. Για να ολοκληρώσει, Αντώνη, γιατί μα άκουσε. Εν πάση περιπτώσει, πλεόνασμα δεν ξέρω αν θα έχουμε στο τέλος του έτους. Τα στοιχεία δείχνουν μέχρι τον 8ο ότι από την πλευρά των εσόδων είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια υπάρχουν λόγοι συγκεκριμένοι που συμβαίνει αυτό. Πληρώνει, δηλαδή ο κόσμος έχει λεφτά, πληρώνει. Τι έχει συνέβη στα έσοδα και είναι θετικά σε σχέση και αυξημένα σε σχέση με αυτούς τους στόχους που είχαμε θέσει. Πρώτον, ο τουρισμός πήγε καλά τούτη εδώ την περίοδο, το φετινό καλοκαίρι. Άρα είχαμε περισσότερα έσοδα αναφορικά με το ΦΠΑ. Η φορολογία εισοδήματος, το γεγονός ότι πήγαν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πίσω, ένα δεύτερο στοιχείο που τα έσοδα είναι σε καλό δρόμο. Τρίτον, το ότι έπεσαν πολλοί φόροι μαζεμένοι. Ήρθε ο φόρος εκείνη της περιουσίας του 11 και του 12. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τριώνε δύο φόροι. Τριώνε τον φόρο μαζεμένοι. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι δηλαδή, ο λόγος που μέχρι δηλαδή, τώρα. Για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί παίρνουν τηλέφωνο και δεν μπορεί να πληρώσει, λέει ο κόσμος. Φόρο τα ΦΑΠ του 11 και του 12. Τα τέλη επιτιδεύματος. Όλα αυτά που έρχονται, που τα θυμούνται από πεθαμένους εδώ πέρα κτλ. Τα βγάζουμε κάθε μέρα. Οι φορολογικές δηλώσεις που έρχονται να πληρώσει ο κόσμος, τι τα πληρώνει αυτό ο κόσμος, είναι, αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν, ότι από εδώ και στο εξής υπάρχει μια δυσπραγή, όχι δεν υπήρχε προηγουμένως, αλλά γίνεται ακόμα πιο έντονη εξαιτίας του γεγονότος ότι μια σχολική περίοδος ξεκινά, υπάρχουν υποχρεώσεις, γύρισαν από τις διακοπές τους όσοι πήγαν, όσοι κατάφεραν να ξοδέψουν 5 ευρώ που είχαν στην τσέπη τους. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα τώρα να αποπληρώσουν τους φόρους που έχουν έρθει ήδη, ή να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τις οποίες έχουν μπει στο παρελθόν ή έχουν τεράστια δυσκολία να μπουν σε ρυθμίσεις που ο τελευταίος νόμος, ο 452, έχει φέρει, μια και είναι πάρα πολύ αυστηρές. Όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το πρόβλημα, Χρήστο. Το δράμα δεν είναι ότι έχουμε να πληρώσουμε φορολογία κινήτων, ας πούμε, τριών ετών συσσωρευμένοι, ή τον αυξημένο ΦΠΑ ή τον αυξημένο φόρο. Δηλαδή θα γίνει το διατάφτα. Και το παρελθόν που έχουμε οι ρυθμίσεις που όσοι πήγαν τα ρυθμίσει, όλα αυτά μαζί πακέτο είναι ένα χοντρό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπό την έννοια αυτή, αν δεν καταφέρουμε να συλλέξουμε εκείνα τα έσοδα που έχουμε προϋπολογίσει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό. Θα καταφέρουν να τα συλλέξουν, γιατί οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Εσύ λες και ο. Έλλειμμα έχουμε. Και ο Μανούς Ντουκάκης και όλοι οι φοροτεχνικοί, οι έγκριτοι. Ξεχάσουμε και τη γλώσσα. Γιατί είναι σοβαρό αυτό. Βγαίνετε στα κανάλια και λέτε ότι οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Έτσι, μήπως, Χρήστο Κώστα, έχουμε κάνω λάθος. Πώς συρρυκνώνουμε, για να ακούσουμε τώρα ποιες επιχειρήσεις. Από την οποία παίρνουν λεφτά. Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε επιχείρηση τώρα που κλείνουν. Έχουμε μία δραματική εξέλιξη σημερινή, τα καταστήματα Sprinter Stores, του ομίλου Χατζιουάνου. Μια επιχείρηση που λειτουργούσε 30 χρόνια τώρα. 30 χρόνια. Πόσοι εργαζόμενοι? 900. 1000 εργαζόμενοι πάνε δηλαδή στον δρόμο. Πόσο φθηνά πουλάγε, για να δούμε πόσο δεν έχει πια αγοραστική αύριο δύναμη. Αύριο. Αύριο κλείνουν όλα τα καταστήματα. Αύριο κλείνουν τα καταστήματα. Κύριοι Υπουργοί της Ανάπτυξης, του Success Story, κλείνουν τα καταστήματα και αυτά. 1000 άτομα στον δρόμο. Εδώ το πρόβλημα και είναι. Άλλο, στη συγκεκριμένη επιχείρηση το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσε να δανειστεί άλλο πια.
Γιατί ήταν ήδη υπερδανισμένη. Είχε ήδη δανειστεί όμως. Ήταν ήδη υπερδανισμένη και δεν βρήκε ένα στρατηγικό επενδυτή ή κάποιον ο οποίος να αγοράσει αυτά τα χρέη. Το αποτέλεσμα, χίλια άτομα στον δρόμο. Ακριβώς. Χίλιες οικογένειες. Πάνε λοιπόν. Και χθες είχαμε μία, την Παρασκευή είχαμε μία δραματική εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η εκκλησία έκλεισε το κατάστημα Φωκάς στην οδό Τσιμισκή. Γιατί το έκλεισε η εκκλησία? Ένα από τα πιο ιστορικά καταστήματα. Γιατί? Γιατί τη χρωστάει κάποια ενίκεια. Γιατί, κυρία Εκκλησία? Ήταν ιδιοκτησία. Γιατί κλείσατε το κατάστημα τη Μονή? Πόσοι. Μισό λεπτό. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Εδώ είναι ο Χρήστο, ένα σοβαρό πράγμα. Μία εταιρεία. Πόσα άτομα δουλεύανε εκεί σε αυτήν την εταιρεία? Έχει να κάνει με την Εκκλησία. Δυστυχώ έχει να κάνει με την Εκκλησία. Δεν έχει να κάνει με τη γενικότερη φορολογική πολιτική. Όχι, κύριε. Ωραία, τώρα να ηρεμήσουμε. Μισό λεπτό. Η Φωκάς αντιθέτω. Συγγνώμη, γιατί μα λέτε ότι επειδή στη μία περίπτωση ήταν τράπεζα και στην άλλη Εκκλησία. Ηρεμούμε εμεί τώρα. Άλλο πράγμα. Το διευκρινίζουμε από πού πρέπει να κάνουμε το σταυρό μα και να πούμε. Πάλι εδώ το λοιπόν αντιθέτως, εδώ αντιθέτως με την Σπρίντερ, δηλαδή, η Φωκάς... Δηλαδή πόσες ΠΑΕ Φωκάς, μένουν στο 99 και δεν μπορούν να μπουν αυτοί να μην χάσουν... Για να ακούσουμε εδώ πέρα, κυρία Μαρούφα, για μισό λεπτό. Βρήκε τον τρόπο, δηλαδή βρήκε και χρηματοδότη, βρήκε, τα βρήκε με τους προμηθευτές, τα βρήκε με τις τράπεζες. Η Φωκάς. Πόσα άτομα δουλεύουν εκεί? Άλλα 900. Άλλα... Ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Και η εκκλησία πήγε και έκλεισε. Πού είναι ο αρχιεπίσκοπος, κύριε Ιερώνημε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Είναι δυνατόν? Το να μπει στο 99 δεν είναι μια χάρη, κύριε Ρατούφα. Απορώ, δηλαδή, ώρες ώρες. Για να μπει στο άρθρο 99 πρέπει να κάνει συμφωνία με. Πρέπει κάποιος να βάλει τα λεφτά. Και να πει. Προφανώς λοιπόν η Sprinter Store δεν βρήκε αυτόν τον κάποιον. Αυτό το ότι δεν βρήκε αυτόν τον κάποιον μετά την ανακεφαλαιοποίηση που πλήρωσε ο ελληνικός λαός των τραπεζών, εσάς δεν σας απασχολεί. Η ανακεφαλαιοποίηση και αυτό το αγνοείτε. Μα απορώ τελικά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας μαθαίνουν τίποτα παρά. Όχι, τα έχετε μάθει όλα εσείς. Κάτι έχετε αναλάβει να μου το μάθετε. Το πρόβλημα. Για να πούμε λίγο για το Φωκά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λοιπόν χρώστηκε 380.000 στην εκκλησία. Που ήταν η ιδιοκτησία της, η ενίκιο. Τα βρίσκει ο Φωκάς, βρίσκει με τους προμηθευτές έτσι ώστε να μην διώξει 900. Έρχεται η εκκλησία όμως και τους κλαίνει έξωση, τους κλείνει. Γιατί όμως, γιατί πάμε να πάμε και λίγο παρακάτω, για να δούμε λίγο και το ρόλο και του η εκκλησία δεν ξέρει ότι 900 άτομα θα μείνει στον δρόμο, χιλιά άτομα. Και τον ανταγωνισμό ο οποίος παίζεται. Γιατί στην ίδια θέση διώχνει το Φωκά και θα ανοίξει μια άλλη πολυεθνική. Εκεί στη διαθέση. Στην ίδια θέση. Εκεί είναι άλλο παιχνίδι. Και πολύ λιγότερους εργαζόμενους των 500 ευρώ. Ιερές business θα λέγαμε. Εντάξει, ιερές business. Είναι άλλο παιχνίδι. Για το... Δεν είναι μόνο ιερές business. Είναι και ένα περιπτωτικό. Μία τελευταία κουβέντα από τον Αντώνη τον Μουζάκη. Σημασία έχει το εξής. Μία τελευταία. Αυτή την περίοδο το πρόβλημα που υπάρχει είναι η μεγάλη πτώση τζίρου των επιχειρήσεων. Σαφέστατα, μεγάλη πτώση στην κερδοφορία. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων είναι η χρηματοδότηση. Δυστυχώς, κανένας δεν χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις, οι τράπεζες έχουν κλειδώσει. Τώρα τι θα γίνει, να κλείσουν όλες, ρε παιδιά. Αποτέλεσμα είναι η πτώση στο λιανικό εμπόριο ήταν 14% τον Ιούλιο. Και έπεται συνέχεια. Αυτό είναι το σαξεστόρι, δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Να πω δύο πράγματα που επιτρέπετε. Πρώτον. Ναι, για να κλείσουμε. Καληνυχτίζω μισό λεπτό. Χρήστο μου, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Να καληνυχτίσω τον Αντώνη τον Μουζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πληροφορίες ήταν όπως πάντα. Σωστές και ακριβείς και νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει. Να ευχαριστήσω και να καληνυχτήσω την κυρία Ειρήνη. Να πω μια κουβέντα γιατί δεν πρόλαβα για το εβραϊκό και έτσι θα μου μείνει η κουβέντα. δεν είναι τυχαίο η χρονική στιγμή που συνελήφθη η Χρυσή Αυγή και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο εβραϊκό λόμπι με αυτό το πολύ σημαντικό στο θυλάκιό του έτσι να τους επιδείξει. Αυτό να μην ξεχνάμε, αφήστε κύριε Ακουπηδού, ναι, το πρωθυπουργό θα το έκανε ο Πρωθυπουργός και η ατζέντα των ταξιδίων. Να πω λοιπόν ότι ένας Ανδρέας Παπανδρέου μόνο αντιστάθηκε στο εβραϊκό λόμπι με τις μέλη σταθερότητες και όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν το Ακουπηδού. Καληνύχτα Τάνια. Καληνύχτα. Τον Χρήστο τον Κώστα, σε ευχαριστώ Χρήστο. Καληνύχτα και τον Ανδρέα τον Καψαβέλη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε το αποκαλυπτικό δελτίο. Αυτά ήταν τα θέματα. Όπως τα είδε το δελτίο και εμείς όλοι σας καληνυχτούμε. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή θα με βρίσκετε στο Zoom, στο κεντρικό δελτίο, 6 με 7 το απόγευμα. Γεια σας.